Της Κακομοίρας. Άκουσε τη ζουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Φιλιά. Τι χορεύουμε, τι ωρεξάτο είσαι σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους, Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Παρέα με το καλύτερο παιδί του Αθλητικού Μετρόπολης απέναντί μου, τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη, το σκουπίδι της χοληψίας, ο γνωστός προβοκάτορας θύρας 7, είναι στο production, αυτό το μούτρο. Εντάξει, ο εκπαιδευτής βουτιών των παικτών του Ολυμπιακού εδώ και χρόνια, αυτός που κάνει κερκίδα στα εντός έδρας του Ολυμπιακού, στα εκτός έδρας έχουν άλλο. Αυτό ξέρω, του δείτε. Πάμε. Και είναι και η φωνή του Καζαμπάκα, να ξέρετε, είναι αυτή που ακούγεται στα μεγάφωνα στο Καραϊσκάκι. Για να μην ψάχνετε να δείτε ποιο είναι. Γι' αυτό και εδώ μιλάει με τον δικό του ωραίο τρόπο και δεν μιλάει, δεν παίρνει μικρόφωνο. Δεν θέλει, παιδί μου, τώρα αυτό που πουλάει η Αθήνα, αν το πουλάει και η Θεσσαλονίκη, δεν γίνεται. Η κυρία Εβιγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος, μόνο του εδώ σε 95,5 τον FM, γιατί η Κότα έκανε αυγά. Πού να τολμήσει αυτό να έρθει τέτοια μέρα εδώ πέρα. Τι να πει τώρα ότι ο Πάο κέρδισε μαϊμού πέναλτι και έβαλε γκολ. Κέρδισε με διαιτησία. Πού αυτό. Αυτό σήμερα δεν μπορεί να το. Απ' την ώρα που το είδα αυτό να το κερδίζει ο Τζαβέλας, ο Γκρέκ Λουκάνης της Μακεδονίας. Γρηγόρη λέει δεν μπορώ. Έκανα κάτι εξετάσεις. Ξέρεις οι γιατροί μου είπανε πρέπει να κάτσω σπίτι. Και δεν θα πάω ούτε με τον Κυρνίκο να μιλήσω τον Αλέφατο. Θα κάτσω σπίτι, θα τηγανίσω κατά αυγό. Άμα πεινάω, ξέρετε πώς λέει ο τραγούδι. Αυτή η κάμπια, αυτή η σάβρα, αυτός ο Γερμανοτσολιάς. Αν να χαθείς ρε απίθανε, δεν μπορώ να έρθω λέει, έκανα εξετάσεις. Η Κότα με λυρί, καλά σε λέει σάβρα ρε, καλά σε λέει. Ού να μου χαθείς, ούρε καλά εσένα φωνάζανε ού με το που έληξε το παιχνίδι στη Τούμπα. Ού μπορεί κάποια κότεψες να έρθεις. Η χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Vodafone στηρίζεται στα έθιμα των Χριστουγέννων. Κάποια είναι πιο γνωστά όπως το φλουρί και κάποια λιγότερο γνωστά, αλλά και αρκετά πρωτότυπα όπως το έθιμο της Κολόνιας, της Ζάκυνθο και της Πουρναριάς στην Άρτα. Το γενικό μας μήνυμα είναι ότι επειδή οι γιορτές αξίζουν και όταν τις χαιρόμαστε με τα έθιμά τους, η Vodafone συνεχίζει να προσφέρει. Και η προσφορά η οποία έχει και είναι ανθρώπινη και πάρα πολύ καλή, είναι με κάθε αγορά tablet, αξεσουάρ, smartphone, 1 ευρώ για τα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειων στον παιδικό χωριό ΣΟΣ. Come on, come on, come on, 9.55 γεννώ τα μηνύματα στο 54.3.40. Αυτό τελείωσε εδώ πέρα. Το βγάζουμε, να μου τα βγάζετε ρε παιδιά. Αυτό εδώ συνεχίζει. Αξεκίνησε. Λοιπόν, το Αθλητικό Μετρόπολης 95.5. Να πω ότι έχει ένα διαγωνισμό πολύ ωραίο για εσάς, οι οποίοι είστε φίλοι του ΠΑΟΚ. Έχουμε χριστουγεννιάτικα δώρα αξίας 6.000 ευρώ. Από το ΠΑΟΚ City Store γράφετε ΑΜΗ3, αφήνετε ένα το σοδούλι κενό. Γράφετε τη λέξη δώρα, ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54344. Απλή διαδικασία, η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή των Τρίκ Χαμπαλέρος, πλάκα τέλος, την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου. Άκυρο για την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου. Την άλλη Δευτέρα
αν δεν κάνω λάθος. Και 100 άτομα θα έχουν κερδίσει ένα από τα δώρα αυτά, τα οποία είναι από μέχρι από δύο custom tablets PAOK, ημερολόγιο ξύλινο ποδοσφαιράκι PAOK, χορτάρι τούμπα σε plexiglass, MLS PAOK fan tablet, τούρτα και αρκουδάκι, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Τελείωσε το 2015 ποδοσφαιρικός με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα, τα οποία έχουμε να πούμε στην σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε όλα, μην ανησυχείτε. Να πω απλά για τους φίλους ακροατές ότι μετά τον MVP της αγωνιστικής, μετά τον goal της αγωνιστικής, από σήμερα, από αυτή την εκπομπή, θα βγάζουμε και την καλύτερη βουτιά της αγωνιστικής. Τον παίκτη δηλαδή, ο οποίος έκανε την καλύτερη βουτιά και πήρε το πιο μουσαντένιο, το πιο μαϊμού πέναλτι της αγωνιστικής. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό. Γράφετε τον παίκτη που έκανε την καλύτερη βουτιά. Ήτανε του Ατρομήτου ο Ναπολεόνι. Ήτανε του Πάο Κοντζαβέλας. Ήτανε του Ολυμπιακού ο Φορτούνης. Ή ήτανε του Παζιάννα. Ποιος ήταν αυτός που την έκανε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Βούτα και σε χαμένα. Ψηφίστε τον καλύτερο βουτυχτή. 9.55 κενό. Εντάξει. Για τους φίλους ακροατές οι οποίοι θα ψηφίζουν για τον βουτυχτή της αγωνιστικής. Ούτε ένα, ούτε δύο, τέσσερα πέναλτι είχαμε. Πάμε πρόβατα να ψηφίζουμε όλοι μαζί, πάμε. Άιντε, σαν κοπάδι που είμαστε και τρώμε πρόλογο. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι κοντά μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος, μετά τη Σκόντα, κοντά σας, με Hyundai και Kia. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, είναι εύκολη η πρόσβαση πλέον και με μια τεράστια γκάμα από ετοιμοπαράδοτα Hyundai, στα οποία έχετε 5 χρόνια εγγύηση, και εφόσον τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-596-596, λέτε ότι τηλεφωνείτε μέσω της εκπομπής και έχετε 2 χρόνια εντελώς δωρεάν σέρβις στο καινούριο σας αυτοκίνητο. 2 χρόνια δεν πληρώνετε ούτε ευρώ. Τίποτα. Ψηλή. Πάτε εκεί και είναι κερασμένο για 2 χρόνια από το σέρβις. Νομίζω ήταν μια πάρα πολύ καλή προσφορά για τους φίλους ακροατές οι οποίοι θέλουν να το διεκδικήσουν. Αλήθεια, οι φίλοι του ΠΑΟΚ θέλουν να μου πούνε γιατί δεν ζητήσανε από τον Κλάους να το στείλει στα πουλιά το πέναλτι το οποίο κέρδισε. Έτσι, το έχω απορία. Γιατί δεν τον είπανε βγάλ το έξω. Χάστο ρε παιδί μου το πέναλτι. Μαγιά, η αποδοκιμασία στο τέλος. Πολλά μπορούμε να πούμε. Να πάρω μία ανάσα, να πιω μια γουλιά καφέ, μην πιω σαν τον παππού που σηκώνεται πρωί και αρχίζει. Βγάζει και την πασέλα και αρχίζει. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Λοιπόν, να πιω, βγάλε μου λίγο εκτός αέρα. Λοιπόν, ήπια τον καφέ μου. Να πω καταρχήν ότι η ομάδα του Ηρακλή ήταν επίοικος απαράδεκτη στο Αγρίνιο. Δικαίως έχασε. Λοιπόν, δικαίως έχασε με 2-0. Και αν δεν ήταν ο Κουάντερσον, όπως με έλεγε λίγο πριν ο Κωστής έξω, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι δεν μπορεί να έρθει, ότι είναι ασθενής, η κότα αυτή με το λύρι. Λοιπόν, αν δεν ήταν ο Κουάντερσον, έχει δίκιο σε αυτό. Λέει αυτός που έβριζα, αυτός λέει αν δεν ήταν, θα έφευγες με ένα φάσκερο τουλάχιστον από τα Γρήνιο. Τι έγινε, ποιος είναι στο τηλέφωνο, η κότα? Πού είσαι μωρικότα? Τι είναι ρε φανφαρώνε? Τι, πού είναι μωρικότα? Τι έγινε, κέρδισε ο ΠΑΟΚ μουσαντένιο πέναλτι και κόλλος να έρθεις? Πού να έρθεις στο στούντιο? Πού να πεις εσύ ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τέτοιο πέναλτι? Μεθάνιο. Και τι έγινε ρε που πήρε ο ΠΑΟΚ τέτοιο πέναλτι? Εσύ δεν έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ είναι ευνοημένη ομάδα? Μετά τον Ολυμπιακό παρασκ... είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά τι, UEFA θα βγει. Εντάξει, ο άλλος είναι άρχοντας. Καλά ρε.
Με συγχωρείς τώρα. Τους έχει όλους να μου τους διαιτητές χεσμένους. Εσύ, σαν ΠΑΟΚ, παίρνεις τα ψίχουλα σαν το σκύλο να πούμε, που πάει στο εστιατόριο, του πετάει ένα κόκαλο κτλ. Καταρχήν συγχαρητήρια για το φίλο στον αδερφό σου, τον παραλίγο κουμπάρο σου, τον Γκίζα. Τι έκανε ο Γκίζα? Να τον στείλει ένα καλό οφθαλμίατρο, το πέναλτι στον Περόνα, δεν το είδε? Ποιο πέναλτι, θύμισε μου τη φάση. Στο 17ο λεπτό, στα υπόλοιπα ήταν καλό. Τι έγινε, για πες μου, τι έγινε ο Περόνα? Παίρνει ένα αμυντικό στο κάνει τάκλινε στην περιοχή, τον Ζαλιδίζα, ο πίσω. Την μπάλα πήρε. Ποια μπάλα πήρε, χαμένο κορμί? Οι προπονητές το λένε, όταν κάνεις τάκλι μέσα στην περιοχή, καλό να πάθεις τις άξιες μοίρα σου. Τι τάκλι, την μπάλα πήρε, ρε. Ποια μπάλα πήρε, βρε, δεν τρέπεσαι λίγο? Με τον Γκίζαν και τον Γκίζαν και τον Γκίζαν. Αν να χαθείς, απίθανε. Άριστος ήταν ο Γκίζας, ρε. Στο υπόλοιπο παιχνίδι είναι. Που πας με το Στάμου στο και υπόλοιπο κάρμε, στο υπόλοιπο παιχνίδι, ναι. Στο υπόλοιπο παιχνίδι. Στο τι είναι μωρικότα τώρα, γιατί δεν ήρθες σήμερα, θα μας πεις? Φοβήθηκες για την ΠΑΟΚ της καρδιάς σου? Ε, φοβήθηκες? Όχι ρε, δεν μπορώ αυτά τα στολίδια, αυτά τα γλυκά, τους κουραμπιέδες, αυτές τις φιλίες, τις γλυκοφιλίες εκεί που έχετε. Δεν μου λες, τον καθετήρα το φοράς, τον καθετήρα το φοράς ή τον έβγαλες? Τον καθετήρα το φοράς ή τον έβγαλες? Τον καθετήρα. Αφού προπονείσαι γι' αυτό, μαρε, καινούριο είναι αυτό. Θα σε θάψω, ρε, που θα σε θάψω. Μ' αρέσει που λες και γαλλικά στον αέρα, έτσι. Μ' αρέσει. Λοιπόν, πες μου λίγο, αν είναι πλάκας. Μπορούσες να φανταστείς ποτέ ότι θα έχουμε παίκτες οι οποίοι κάνουν καθυστερήσεις για να μην σοφαριστούν από τον Πλατανιά μέσα στην ίδια την Τούμπα? Γιατί ο Ολυμπιακός δεν το έχει κάνει. Και τι, δηλαδή, τι πρέπει να το κάνει? Ποια ομάδα δεν το κάνει? Φίλε, συγγνώμη, υποτίθεται είσαι Ολυμπιακός, είσαι ΠΑΟΚ, είσαι Ηρακλής, είσαι Παναθηναϊκός, είσαι ΑΕΚ, είσαι Άρης και θα κάνεις καθυστερήσεις. Αυτούς άστος, μην μου τους αναφέρεις. Όλους αναφέρεις, αναφέρω τις μεγάλες ομάδες γενικώς. Μην τον αναφέρεις. Αν δεν βγάζεις παιδιά εσύ με τον Αρνέα, όντως. Μην βάζεις την πίεση, μην τους μιλάς για αυτούς. Μην πας κάτω, λέγεις. Έχεις άλλα, αποκτήσεις και πίεση και τέτοια είμαστε. Λοιπόν, πες μου λίγο, στα δικά σου τα μάτια άνευλα, γιατί ο κόσμος έριξε χοντρό πινελίκι μετά. Ποιος έριξε πονε πινελίκι? Τι πινελίκι έχει? Καλά, εσύ το έβλεπες το παιχνίδι? Το έβλεπα, πώς δεν το έβλεπα? Τη γιούχα δεν την άκουγες? Και τι γιούχα, γιατί ήταν η γιούχα? Με πήραν κανένα δυο κομάντα, φιλαράκια μου. Σιγά τα κομάντα, σιγά. Κομάντα, λέω, όχι κουμάντα. Σιγά, μη, μη. Όχι, καλά, σιγά. Όχι κουμάντα, βρε, χαμένε. Σιγά. Όχι κουμάντα, βρε. Ναι. Κομάντα, λέω. Σιγά. Που πάνε, είτε έφυγε βροχή, είτε αυτό καταλαβαίνεις τι λέω. Είτε βρέχει, είτε χιονίζει, είτε έχει 500, πάνε στο γήπεδο. Σιγά, ναι. Και λένε, ξερνούσαμε το χθεσινό ΠΑΟΚ, δεν θέλαμε, θέλαμε το πέναλτι να το χάσει, έτσι μου λέγανε οι δύο. Σιγά, μωρέ. Σου λέω ότι οι δύο μου λέγανε. Άστα στα πόντα γράμματα, ρε κόκκι, που θέλανε αυτοί οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ που θέλουν το καλό του ποδοσφαίρου να χάσει ο άλλος τον πέναλτι. Καταρχήν το πανηγυρίσαν τον πέναλτι στην Τούμπα και στα καφενεία. Πρώτον. Δεύτερον. Αυτός που λέει, άκαλε, εγώ δεν τα θέλω, είναι γιατί σου λέει πέμπτος εγώ ή δεύτερος εγώ, εγώ έφα είμαι. Οπότε είτε με το δώσει είτε με το δώσει, δεν παίρνω κανένα στόχο. Γιατί όταν έπαιζαν με τον Άρη και με τον Ηρακλή στην Τούμπα που τους φάζανε, πανηγυρίζανε. Άσε τώρα, μην ακούς. Μην ακούς. Ρευλαμένε, τι να ακούσω? Εγώ ό,τι είδα, το αναφέρω. Μην ακούς φανφάρες. Δεν ακούω ότι. Εγώ ότι βλέπω. Όχι, δεν είσαι εσύ μόνος σου. Είμαστε όλοι εδώ πέρα. Εγώ ότι βλέπω και με ενοχλεί, το λέω. Ναι. Τι τους ενόχλησε δηλαδή τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ? Ότι πήραν πέναλτι και για ένα στόχο ο οποίος είτε πάρουν πέναλτι είτε δεν πάρουν πέναλτι. Όχι, ρε φίλε, σου λέει αυτό το πράγμα. Ναι, μου λέει ένα από αυτά τα κομμάντα που σου λέει. Ναι, σιγά, μου λέει, σιγά, μην. Ρε εσύ, λέει, θα ήταν εδώ Μανάβης τώρα και θα έκανε αυτός εδώ. Ο Μελισσάς, ο Μελής, πώς θέλουν τον αδοφύλακα καθυστερή. Ναι. Θα είχε μπει μέσα και τον έδινε, λέει, κάτι σιγά, πλακόνια. Σιγάρε παλικάρι. Έτσι με λέει. Κάτι πλακόνια, λέει. Και ο Νικόλας εκτελούσε, λέει, το βολέ για να μην καθυστερούν. Σιγά, βρε τώρα. Τι σιγά. Παλιά δεν κάναν καθυστέρηση ο ΠΑΟΚ, δεν κατάλαβα. Δεν πλάκαμε, κάτι. Τους πήρα. Ρε φίλε, να παίξει με μια μεγάλη ομάδα. Ναι. Πώς είναι τώρα η Manchester United. Πώς ναι. Είναι η Chelsea ναι. Προ Μουρίνιο, γιατί μετά Μουρίνιο έγινε χάλια. Ναι, ναι. Να παίξει με κάποια μπάγκερ για να κάνει καθυστερήσει, το καταλαβαίνω. Ναι. Να παίζει με τον Πλατανιά. Ναι, και τι έγινε. Και να κάνει καθυστερήσει. Όπα ρε. Τι λες τώρα, αγόρι. Γιατί να μην κάνει, αφού ήταν σε δεινή η θέση. Πόσο πολύ μικραίνει. Γιατί να μικραίνει, ρε. Δεν μικραίνει. Όχι, γιατί να μικραίνει. Να μικραίνει τι. Τι κουράζει. Μα πότε ήταν μεγάλο δηλαδή πολύ, για να μικραίνει τώρα. Δηλαδή, γιατί πήρε τηλέφωνο τώρα για να μα την πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μικρούλη. Όχι ρε παιδί μου, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που είναι πρώτος στην πόλη του, πήρε το πεναλτάκι, εντάξει, και τι έγινε. Και τι έγινε, δεν θα πάει πρώτος, δηλαδή το πέναλτι αυτός δεν θα έβγαινε πέμπτος. Δηλαδή σου λέει και ο ΠΑΟΞΙΣ,
Ρε παιδί μου, πήρα τον πέναλτι αυτό, δεν με ωφελεί σε κάτι. Και χαλάει, μου χαλάει την εικόνα. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να γίνω κλαψιάρης, προσπαθώ να διαμαρτυρηθώ και έρχεται ο Μίτσος και μου δίνει αυτό τον πέναλτι και μου χαλάει όλο το προφίλ. Ερώτηση, το κάνει επίτηδες? Φυσικά το κάνει επίτηδες. Για να σε εκθέσει? Φυσικά για να τον εκθέσει. Τι να τον βοηθήσει, να βγει πέμπτος? Δεν θα βγει πέμπτος. Αυτός ο παπάς είσαι όλα τα γουρούνια δίνει διαμούρια έχετε. Επειδή δεν τρέπεσαι λίγο? Δηλαδή θες να με πείσεις, θες να με πείσεις ότι ο διαιτητής βγάζει, δίνει το πέναλτι για να βγάλει αθώο τον Ολυμπιακό? Πολύ ωραία πολιτική έχετε, ρε. Τι να βγάλει αθώο τον Ολυμπιακό? Δεν βγάζει καθόλου αθώο τον Ολυμπιακό. Και εσύ που φωνάζεις τα ίδια κάνεις. Σε μένα δεν μπορεί να μιλήσει για πέναλτι. Εγώ δεν έχω πάρει καν πέναλτι. Ποιος? Εγώ δεν έχω πάρει καν πέναλτι. Για να πάρεις πέναλτι. Είναι άγνωστη λέξη. Ναι, περίμενε. Εσύ για να πάρεις πέναλτι. Ναι. Καταρχήν δεν έχεις εξτρέμ να μπουκάρουν στην περιοχή. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Θέλω να κάτσω να το πω. Το δεκάρι σου ο Ρωμάνο δεν πατάει στην περιοχή. Ναι. Το περόν που έχεις για δεκάρι είναι μια αστεία ιστορία. Και τα χαφ που έχεις, ο ένας είναι στόπερ και ο άλλος ο Ιτζόγλου και αυτός δεν πατάει η περιοχή. Πώς θα πάρεις την κόκκινη πέναλτι εσύ? Να που έγινε πάνω στον περόν. Και ο φίλος σου, ο αδερφός, ο παραλίγο κουμπάρος σου, ναι, το πνίξε! Ο Δραμινός! Πότε έγινε ρε κόκκινο? Στο 17, σου λέω. Πού, και το λεπτό. Πού έγινε ρε κόκκινο, δεν το πήρε χαμπάρι? Πάρε 5 εκατομμύρια Έλληνες και το πήρες εσύ. Δεν το πήραν 5 εκατομμύρια Έλληνες. Πότε το πήρες χαμπάρι? Δεν μου λες, εγώ σου είπα ότι έκανε κάποιο άλλο λάθος. Εγώ λέω τα πράγματα πώς γίνανε. Γιατί, για βάλτε στο βίντεο να δεις. Τι να βάλω? Βάλα παίρνει ή πόδια, τι τάκλινγκ έκανε. Πόδια παίρνει, ρε. Ποια πόδια παίρνει, ρε χαϊβάνι. Πόδια παίρνει, βρε. Μην τρέπεσαι να το πεις επειδή κάνει γυμνάζεστε μαζί. Θα σε γεράσω εγώ τους άλλους καφέδες. Πώς κάνεις έτσι? Εσύ τελευταία φορά που κέρασες κόκκινη πρέπει να ήταν στην άλλη σου τη ζωή. Αυτά μην με ρουφιανεύεις τώρα στον κόσμο, δεν κάνει. Εντάξει. Με δίνεις στην άλλη σου τη ζωή που είσαι ένα Ρωμαίος, πώς το λένε, Παλαιστής εκεί στην Παλαιστίνη. Τότε που κάναμε τα όργια, ναι. Ναι, με τα όργια κτλ. Τότε είχες κεράσει τον Κέσσαρα. Τον Κέσσαρα. Τι είχες κεράσει, κρασί βουργουδία? Εγώ ποιος ήμουν, ο Βρουτός. Ο Βρούτος ήμουν στην άλλη ζωή. Τι ήσουν, γιατί σε αυτή τη ζωή δεν είσαι ο Βρούτος. Εσύ σε κάθε ζωή που πας Βρούτος. Εσύ είσαι Μπρούτος. Δηλαδή συγγνώμη ρε εσύ, τώρα άνευ πλάκας. Εσύ πιστεύεις ότι καλώς έγινε ή έπρεπε όλο το γήπεδο να αρχίσει να φωνάζει βγάλτο, 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 χάστο, χάστο, χάστο? Κανένας οπαδός. Τι θα ήθελες? Εσύ τι θα ήθελες? Κανένας οπαδός ομάδος. Δεις οπαδός ομάδος ρε, 5 λεπτά. Ναι. Τι θα ήθελες? Κοίτα. Σε ένα μάτς, επαναλαμβάνω, το ξαναλέω γιατί δεν το καταλαβαίνει το κούκκι και το κεφάλι σου. Σε ένα μάτς και σε μια διοργάνωση που ή δεύτερος εγώ ή πέμπτος είναι το ίδιο πράγμα, ναι, ή τέταρτος, και μου δίνει αυτό το πέναλτι, δηλαδή λέω με εκθέτης, δεν τον θέλω. Α, πρόσεξε όμως, η ψυχολογία του δεν είναι ότι δεν το θέλω γιατί είμαι τίμιος. Δεν το θέλω γιατί δεν μου ταιριάζει. Πρόσεξε, εκείνη η λεπτομέρεια. Λέει ο Πάοξης αυτός εδώ, ο τίμιος, σε εισαγωγικά, ο παδός, της πλάκας, ο παδός, ότι καλέ, εγώ τι να το κάνω αυτό το πέναλτι. Αυτό το πέναλτι εμένα δεν με χρησιμεύει. Για να παίξει κανένα Πάοκάρης, κανένα Πάοκερακλής, για να κάνω κύπελο, για να θα το πει βγάλω το έξω, αν πάει κανένα τελικό ο Πάοκ. Δεν το κατάλαβα. Όπως λειτουργεί ο φίλαθλος του Ολυμπιακού, λειτουργεί και ο φίλαθλος του Πάοκ. Μην τρελάζουμε τώρα την κυρία Τίνη, η δική μας φίλαθλη και άλλη. Δεν μίλησα για τη μειότητα. Βολεύονται όλοι μια χαρά. Βολεύονται όλοι μια χαρά. Άμα ήταν έτσι, να λέγανε στον Ισαμίδη και τον Μελισσανίδη, μην πάρετε την ΕΠΟ, να είμαστε αδικημένοι εμείς. Μην πάρετε την ΕΠΟ. Γίνεται δουλειά έτσι. Άνευ πλάκας. Δηλαδή, άκουνα. Αυτό το ότι το έδωσε για ξεκάρφωμα, δηλαδή τι θες να πεις, και ο Σπάθας. Το έδωσε γιατί ακύρωσε. Ο Σπάθας γιατί το έδωσε στα Γιάννα? Ποιος, ο Σπάθας, γιατί? Ο Σπάθας. Γιατί το έδωσε στα Γιάννα? Γιατί το έδωσε, ναι. Δεν ξέρω γιατί στα Γιάννα με την Ξάνθη. Προφανώς τον Πανόπουλο δεν το γουστάρουν. Αυτός ο απίθανος στο Περιστέρι γιατί το έδωσε και κάνει ό,τι μπορούσε. Σε αυτό, και τον γκολ που τρώει ο Διούδης, μισό λεπτό. Μια επισήμανση την έλεγα έξω. Ο Διούδης τρώει 2 γκολ πανομοιότυπα και μετράμε που δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ. Κοίταξε. Εδώ ο Διούδης, για παράδειγμα. Θα πρέπει να του κάνει μήνυση για διαφυγόντα κέρδη. Μισό λεπτό. Ο Πανιόνιος πάει για 5η θέση. Έτσι δείχνει, δεν νομίζω ότι μπορεί. Ναι. Σου αποδείξω εγώ τώρα γιατί ο ΠΑΟΚ παίρνει μετά τον Ολυμπιακό τα περισσότερα σφυρίγματα. Τρώει γκολ ο Πανιόνιος 2, χάνεται ένας βαθμός και άλλοι 2 βαθμοί χάνονται 3 με την ΑΕΚ. Ναι.
Είναι ο Πανιώνιος με τον ΠΑΟΚ συνταγωνιστής για την 5η-4η θέση. Έτσι δείχνει η βαθμολογία σήμερα δείχνει. Που μιλάμε. Πήρε ο ΠΑΟΚ το πέναλτι το Μαϊμού. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν εναντίον του Πανιωνίου παίρνει σφυρίγματα. Ο ΠΑΟΚ εναντίον της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού παίρνει σφυρίγματα. Είδες η διαιτησία πέρσι χθες στην Κομωτήρη τον ευνόησε τον Παναθηναϊκό. Όχι. Ο Ολυμπιακός. Καλά πέρα... δεν σου είπα ότι είναι άσο από εδώ μέχρι την Κομωτινή. Στάσου λίγο, άσε τι με είπες. Και εσύ φοβήθηκες κότα. Έβαλες και είπα με είπες. Τι το έδωσες ρε κόκκινο το Σάββατο αυτό το μάτι. Άσο. Πού το έδωσες άσο. Με δουλεύεις. Πού το έδωσες άσο. Πού το έδωσες άσο. Στην εφημερίδα λέει άσο. Φυσικά. Άμα λέει άσο πάω πάσο. Πολύ ωραία. Άσο, χίτα Γιάννα και διπλό τον Ηρακλή. Και χάνω τον Ηρακλή. Εντάξει, πρώτο. Και δεν το έδωσα συναισθηματικά και το ξέρει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν λειτουργεί εις βάρος μας. Ο Ιτσβάρος και των 15 ομάδων. Ωραία. Από δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση, αυτός που παίρνει τα σφυρίγματα είναι ο ΠΑΟΚ. Αν το πεις στον ΠΑΟΚ τώρα ότι είναι έτσι, θα σου πει δεν είναι έτσι. Ρε, άλλο είναι το πρόβλημα. Επειδή πρέπει να πάμε σε. Παρακάκουνα σου. Επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Στάσου μια στο διάλειμμα, ένα λεπτό δώσε μου. Αν το πεις στον ΠΑΟΚ την αλήθεια, δεν θα τη δεχτεί. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ εδώ, που λέει ότι εγώ δεν θέλω κτλ., δεν θα παραδεχτεί. Ότι ο Πανιώνιος έχει χάσει τρεις βαθμούς με τη διαιτησία και παίζουν πάω ο Πανιώνιος ποιος θα βγει πέμπτος, τέταρτος. Και να ο Πανιώνιος θα βγει έκτος, έβδομος. Άμα σε έπιασε λογοδιάρια, σε κρατήσω να μιλήσεις μετά λίγο. Να πάμε σε διάλειμμα γιατί πάμε. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, να πω ότι πρέπει να πίνουμε καθημερινά καλό Εβιτάλ. Όπως λέει και η Κάμπια, είναι καλό, γι' αυτό πρέπει να το πίνουμε. Είναι μια φόρμουλα που έχει την εγγύηση του Καπαδοσιακού Πανεπιστημίου, την πιστοποίηση. Δοκιμάστε το και θα δείτε αποτέλεσματα την πρώτη και άλλη εβδομάδα σε ό,τι και αν σας απασχολεί. Ζάχαρο, αρθρώσεις, ευαίσθητα έντερα, πεπτικίες διαταραχές, δυσκολιότητα. Καταπολεμάει τους ιούς, αυξάνει την άμυνα του οργανισμού, ιδιαίτερα τώρα με τις ιώσεις που κυκλοφορούν. Είναι ένας 100% φυσικός χυμός κριτικής βιολογικής αλόης σε τζέλ, υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη σε, ρόδι, ματζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Και είναι ό,τι καλύτερο. Ειδικά τώρα για το χειμώνα θα πω εγώ, τώρα που αρχίζει η γρήπη και οι ιός και κυροφέρουν. Οι φίλοι του Αθλητικού Μετρόπολης μπορείτε να το αποκτήσετε με 34 ευρώ και 90 λεπτά, τηλεφώνοντας τώρα στο 2312 200-500 και δηλώνοντας ότι είστε ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης. Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 95,5 των FM στο Αθλητικό Μετρόπολης, 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Να πω ότι κι αν φέτος δεν σας πέσει το φλουρί, μην ανησυχείτε, ρίξτε το δικό σου κομμάτι. Επειδή η Vodafone συνεχίζει το εθιμό της και προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία 3G με δυνατότητες Wi-Fi tablets από 79 ευρώ με δώρα αξίας 75 ευρώ. Όπως 25 ευρώ δώρα επιταγή από το Factory Outlet για να αγοράσεις ό,τι θες. 5 GB δωρεάν data για 2 μήνες, περιεχόμενο όπως e-books, περιοδικά, εφημερίδες, ταινίες. Και βρείτε επίσης ένα αποκλειστικό πακέτο αξεσουάρ, powerbank, για να μην ξεβαίνετε ποτέ από μπαταρία και θήκη booklet, μόνο με 19,90 ευρώ. Γιατί πολύ απλά όταν θες tablet, πας στη Vodafone. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Μιλούσαμε για τα παιχνίδια, είπαμε 2-3 πράγματα, διαβάζω μηνύματα και προχωράω. Λοιπόν, 1180-1170, δεν μπορώ να καταλάβω που διέρεξετε αυτά, τι σημαίνει αυτό. Ο υποσταθμός ΔΕΗ κάτω Τούμπας προσφέρει δωρεάν ένα χρόνο δωρεά ρεύμα σε αυτόν ο οποίος θα βρει πόσες χιλιάδες βολτ χτυπήματος του Τζαβέλα και τυράχτηκε έτσι. Με διαφορά ο Τζαβέλας ήταν η βουτιά της αγωνιστικής. Ο 327, γιατί ρε Καραγκιόζη νωρίτερα δεν έδωσε πεντακάθαρο πέναλτι στο Μιστακίδη. Παλιόγρια λέει κλάψε. Να κλάψω, δεν έχω λόγο να κλάψω, επειδή κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Σε παρακαλώ. Δες τι γίνεται με τις αποδόσεις στην Ελευσίνα. Να πάθεις πλάκ. Ναι, βουτάει ο Άσος. Μπορεί ρε παιδιά να πήραν οι παίκτες του Δημόπουλου καλό Εβιτάλ. Και φοβούνται ρε παιδί μου από 2,50 μπορεί να ήπιαν καλό Εβιτάλ γιατί απαγορεύεται. Εγκεκριμένο από το Καπουδεστριακό Πανεπιστήμιο, φοιτικό είναι, και του είδε το μάτι του Μπουκ και τρόμαξε. Του Μιστακίδη ήταν πέναλτι. Κάνα δύο φορές που έβγαιναν μόνοι του με το τέρμα ήταν offside. Το μόνο που με τρελαίνει είναι οι τρεις κίτρινες για καθυστερήσεις. 9-12, μ' αρέσεις στο τελευταίο κομμάτι και θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε, γιατί εδώ δεν είναι τώρα
τι έχει ο καθένας μέσα του να βγάλει τα εσώψυχά του και να πει, ξέρεις, εγώ τέτοια ομάδα είμαι, είμαι αλλιώτικη ομάδα και δεν γουστάρω γιατί αυτός είναι τέτοιος, είναι αλλιώτικος, είναι αποδάφτωνε. Όχι. Ωραία, όμορφα και καλά. Η μόνη στιγμή που ο ΠΑΟΚ μπορεί να αισθανθεί, λέει, μεγάλη ομάδα, είναι όταν πάρει κάποιο πέναλτι, κάποιο τέτοιο πέναλτι. Λέει 9-34. Εντάξει, τώρα υπάρχουν συμπάθειες και εμπάθειες. Γρηγόρη, δεν βλέπω να σχολιάζει τον Ηρακλή. Μόνο όταν κερδίζει την εκπομπή ξεκινά τον Ηρακλή. Με έπιασε αδιάβαστο, Δημήτρη μου, έχεις δίκιο. Για να ψηφίσω, ο Άγγελος μου στέλνει μήνυμα τη Γερμανία, θέλει 3 ευρώ, δεν συμφέρει, λέει. Οπότε στέλνω εδώ την ψήφα μου. Αν είχε πρόθεση ο διαιτητής να ευρωεί στον ΠΑΟΚ, δεν θα έκοβε τον Μάκλι στο 5 που έβγαινε τέρα τέτ και θα σήκωνε offside στην άλλη φάση. Στη φάση που 5 παίκτες, 9 είναι εκτεθειμένοι και θα έδινε του Μιστακίδη το πέναλτι. Επίσης, αν ήθελε να ευνοήσει τον ΠΑΟΚ, δεν θα κύρωναν τον γκολ του Μπερμπάτοφ στη Λιβαδιά και ορθώς το ακύρωσε. Και κάτι τελευταίο, με τον Ηρακλή χάσαμε 2 βαθμούς και δόθηκε καθαρό φάουλ στον Όλσεν. Εσύ, Βασίλη μου, μπορεί να λες ό,τι θέλεις, ελευθερία λόγου έχουμε. Πίστευε επίσης ό,τι θέλεις. Εγώ λέω ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να τα βλέπετε, να αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο γίνονται και από εκεί και πέρα να θυμάστε ότι ούτε εσείς, ούτε ο Γρηγόρης, ούτε ο Κώστας, ούτε η Μίλιος, ούτε οι Έλλοι οι οποίοι είναι στη γραμματεία έχουν κάποιο όφελος αν αυτός ο κύριος με τα μαύρα δώσει πέναλτι ή δεν δώσει πέναλτι. Πάρτε χαμπάρι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι βρωμερό και τρισάθλιο από πάνω μέχρι κάτω, με τον αρχιβρωμιάρη να χαίρεται και να καμαρώνει και με τους υπόλοιπους να τον κοιτάνε σαν λιμά για να θέλουν να γίνουν αυτοί οι βρωμιάριδες θέσεις του βρωμιάρη. Τα γράφουμε, τα λέμε, τα φωνάζουμε, αλλά κανένας δεν καταλαβαίνει. Τι έπαθε αυτός, ρε. Πάλι ξανά πήρε τηλέφωνο. Τι θες, ρε. Τι κλαις, ρε, πάλι, ρε. Τι θες από τη ζωή μου. Δεν μπορώ να κάνω εκπομπή μόνος μου. Αφού είμαστε βρωμιάρικος λαός, δεν θέλουμε τη βρωμιά. Είπα εγώ ότι δεν ότι λες ψέματα. Για την ομάδα σου. Για να τελειώνουμε ένα-ένα τα θέματα. Η ομάδα σου έπαιξε με 11 παίκτες εχθές. Ποιοι παίζαν στη θέση τους. Πόσοι από τους 11 παίζαν στη θέση τους. Ο τερματοφύλακας σίγουρα. Λοιπόν, ο Καρλίτο είναι δεξί μπακ. Όχι. Ο Καρλίτο ούτε αυτός ξέρει τι είναι. Λοιπόν, ο Κυριακίδης είναι αριστερό μπακ. Όχι, γράψε 2. Ο Καρασανίδης είναι στόπερ, έπαιξε αμυντικό χαφ 3. Ο Στάμου που πήρε τη θέση του είναι στόπερ, γράψε 4. Ωραία. Ναι. Καλά μέχρι εδώ. Ωραία. Ο Πασάς είναι εξτρέμ. Όχι. Είναι, ναι. Από πού είναι. Αριστερό εξτρέμ είναι. Μπορεί να τριπλάρει. Μπορεί να τριπλάρει κόρα. Ναι, μπορεί, ρε, μπορεί, ναι. Πού μπορεί, ρε, μπορεί, ρε, άμα δεις τον Πασά, το λες παλικάρ μου, δεν έχω ξανά τέτοιο κομάντο. Άσε τώρα το που, μια χαρά είναι. Λοιπόν, ο Πασάς, λοιπόν, για να μάθεις, είναι εσωτερικός μέσος. Πάμε παρακάτω. Μην μπορεί να πέσει. Μην πας εξειδικευμένα, ρε. Πάμε παρακάτω. Ο Περόν είναι επιτελικός, ρε. Όχι. Όχι. Ο Μπουλούτ είναι εξτρέμ, ρε. Τον βαφτίσανε. Τον βαφτίσανε. Οι μόνοι παίκτες οι οποίοι ήταν στη φυσική τους θέση ήταν είναι ο Ιντζόγλου, οι δύο στόπερ, ναι. Ο τερματοφύλακας και ο Βέλιος. Ναι. Και εγώ λέω και ο Πασάς. Τους κάνω 5. Έχει βάλει και τον Πασά, εντάξει, αλλά ο Πασάς παίζει. Γιατί είναι πολύ εξειδικευμένο αυτό που λες. Και να σε πω και κάτι άλλο, ρε. Από αυτό τον Ηρακλή έχετε έξω τον Τσιλιανίδη. Ναι, δηλαδή έχει τον Πασά μέσα. Κοίταξε. Έχει τον Περόνε μέσα. Δηλαδή η τριάδα, η Τζόγλου. Καρασαλίδης, κοιτάξτε, Γιαννίδης. Περίμενε. Ο Παπαδόπουλος δεν είναι εμπαθής. Δεν είναι εμπαθής. Εγώ δεν πιστεύω. Να στο πω το αλλιώς. Ο Τσιλιανίδης εξτρέμουνε δεξιά. Με τον Πασά. Και τον Μπουλούτ πίσω από τον Βέλιο. Πιο επικίνδυνη θα ήταν η ομάδα. Ναι. Δεν θα ήταν πιο καλή ομάδα. Πιο επικίνδυνη. Καταρχήν στο πρώτο ημίχρονο Ηρακλής δεν υπάρχει. Άστο. Ναι, γιατί υπάρχει στο δεύτερο. Δεύτερον, η κίνηση στο πέναλτι του ποδοσφαιριστή. Εύκολα το λέμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είναι κάτι αστείο, γιατί θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να αναλογιστεί ότι δεν είναι το 90, είναι το 35. Ας την πάνε να μπει και τι έγινε. Έφαγες ένα γκολ. Εκεί και γκολ τρως και στέλνεις την ομάδα σου να παίξει με ένα παίκτη στα ίσια. Δεν το σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, έτσι. Ναι, ρε, σωστά. Είπα ότι είναι γίνεται σε κλάδο δευτερολέπτου. Απλά επισημαίνουμε τα λάθη τα οποία είναι. Δεν μπορεί να έχεις λογική με 180 σφιγμούς. Δεν τον κατηγορώ. Εκ του αποτελέσματος βλέπω το λάθος. Ναι, μην το λες, γιατί και εσένα με βγήκε ένας ακροάτης. Αλλά το φιλαράκι σου ο Κίζας που δεν έδωσε το πέρασμα στον Περόνε. Εγώ όρκο δεν παίρνω αν η μπάλα πέρασε είναι γκολ με τη μία ή όχι. Αυτός με τη μία έτρεξε στο πέναλτι για να βγάλει την κόκκινη κάρτα. Με χαρά, έτσι. Σαν να το χάρηκε, έτσι.
Λοιπόν, δεν περνάει μπάλα τη γραμμή, είναι δεδομένο. Και βασικά είναι και θέμα του επόπτη, αυτό δεν του Κίζα. Πρώτον. Δεύτερον, ο Κίζας για μένα έκανε δύο λάθη στο παιχνίδι μόνο. Δεν έδωσε δύο φάουλ και τα έδωσε ο επόπτης. Μια χαρά ήταν η διαιτησία. Γιατί δεν έκατσες να δεις το πέναλτι που σε είπα? Δεν σε είπα τώρα στο διάλειμμα να κάτσεις να δεις? Δεν υπάρχει πέναλτι ρε στον Περόν. Δεν υπάρχει. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε. Τόσο γλύφτης ρε για να σου λέει μια καλημέρα. Έκανε μια πολύ ωραία κίνηση ο Μαντζουράκης που έβαλε εξάρι τον Παπάζογλου. Για να είναι σωματοτυπικά ίδιος με τον Περόνε. Ο Παπάζογλου είναι ένα στόπερ που έπαιξε δεξί μπακ κτλ. Τον έβαλε μπροστά από τον Μάκο και τον Κούσας. Έκλεισε εκεί μια γάρα, σε διέλυσε. Καλά εξηγήθηκε. Και ο Κούσας πήγε πολύ καλά πάνω στο Βέλιο. Ο οποίος Βέλιος, να πούμε και δύο κουβέντες. Άρχισε να γίνεται πριμαντόνα. Τι θα πει αυτό? Θέλει να εκτελεί και τα φάουλ, όπα. Πεκταράς είσαι. Θυμάσαι που μου έλεγες ότι ο Βέλιος θα πάει από τον Ηρακλή στην Manchester United. Θα έχεις πει, φαίνεται, Ρετσίνα Βασίλισσα, κάτι θα έχεις πει, δεν μπορεί. Είδες ότι ο Βέλιος δεν βοηθιέται από τον Ηρακλή, όπως πρέπει. Το είδες το έργο. Δεν τον βοηθάνε κιόλας όμως. Δεν μπορεί να βοηθηθεί. Άρα αυτά τα Ηρακλειδηλίκια. Εγώ στον Ηρακλή μόνο και τα λοιπά, δικαίωμά του είναι. Ας κάτσει στον Ηρακλή. Αυτό είναι κάτι άλλο, πάει... ισχύει. Αλλά είναι κάτι άλλο αυτό. Τι κάτι άλλο? Αυτό που λες ισχύει, αλλά είναι κάτι άλλο. Μην μπερδεύεις. Είναι κάτι άλλο. Το Ηρακλειδηλίκι το έχει ρε παιδί, όπως ο άλλος είπε ο Ξύς. Δεν μπορεί να φύγει από τον Ηρακλή να πάει σε μεγάλη ομάδα. Είναι μικρή ομάδα ο Ηρακλής, δεν το κατάλαβες. Καλά, εσύ πες τον ό,τι θέλεις. Εγώ για το μέλλον το λέω, γιατί είναι φίλος μου γι' αυτό. Εντάξει. Ναι. Γίνατε φίλοι κολλητοί τώρα? Γιατί να μην γίνουμε φίλοι? Μάλιστα. Ο άνθρωπος θέλει να έχει φιλοδοξία κτλ. Εγώ λέω από τον Ηρακλή. Στην Αγγλία δεν πάει. Και με τις φιλοδοξίες που έχει. Από σένα ψάχνει να βρει μεγάλες φιλοδοξίες. Ποιος? Εντάξει, μια καλή γνώμη, μια κακή γνώμη πάντα μετράνε για έναν αθλητή. γιατί το λες αυτό? Για την Ελλάδα το δέχομαι, για έξω όχι. Όχι, θέλω να πω ότι δεν φεύγει από τον Ηρακλή να πάει σε άλλη ομάδα μεγάλη. Εννοώ του εξωτερικού μεγάλη. Από τον ΠΑΟΚ, που θα έπαιζε Ευρώπη, στα Ντόρτμουντ και σε αυτά, μπορούσε κάτι καλά να κάνει. Άλλη ιστορία. Από τον Ολυμπιακό που είναι ο αυτοκράτορας του σκότους εδώ, θα μπορούσε καλύτερα. Άκου τώρα μήνυμα. Καλό το κόλπο να ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ, λέει, και να κάνεις γαργάρα το κλανί της ομάδας σου. Καλά που τα λέει ο Φαλάκρας Λούγκρα. Εγώ είμαι Λούγκρα. Καλά κάνει και μου τη λέει. Ραπτόπουλε, την έπνιξα ποτέ με κανέναν? Αυτό είναι μήνυμα? Ναι, μήνυμα ήρθε, ναι. Την πνίγω με κανέναν, λέει, δεν κατάλαβα. Δεν ζητάω επιβεβαίωση. Αισθάνθηκε ο Φίλος, ίσα-ίσα που για τον ΠΑΟΚ δεν λέμε τίποτα. Γιατί γελάμε για τον τρόπο που πήρε το πέναλτι. Όχι, κάτσε, έχει. Για τον ΠΑΟΚ έχουμε καταρχήν να πούμε και για τον ΠΑΟΚ πράγματα. Και ο ΠΑΟΚ. Καταρχήν, θα πω δύο πράγματα και αν θες, πες ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν άρεσε καθόλου. Όχι σε μένα, δεν άρεσε. Ποια ομάδα αρέσει, ρε. Κάτσε τώρα να το πάμε γενικά. Δηλαδή, άμα τώρα μας ακούνε. Και ο Πανθραγικός που κέρδισε, δεν μ' άρεσε. Στάσου, ρε, δεν ήταν ο καλός Πανθραγικός. Ρε κόκκινε, ο Πανθραγικός στην τελευταία ομάδα. Δεν έχω εγώ απέτηση από τον Πανθραγικό να μ' αρέσει. Ξέρεις ποια ομάδα έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο χτες? Η Ξάνθη. Πολύ ωραίο. Και έπρεπε να κερδίσει κιόλας. Ναι, και έπρεπε να κερδίσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο είναι το όπιο του λαού. Ωραία. Έχω το πρόβλημά μου, έχω την αρρώστια μου, έχω τη μίξα μου, έχω την ανεργία μου, έχω το πρόβλημά μου. Ωραία. Και πάω εγώ, σαν Παοξή, σαν Ολυμπιακό, σαν Παναθηναϊκό, σαν Αεξή, να δω μπάλα. Είναι παρηγόρια αυτό? Είναι, ας πούμε, να πας να ευχαριστηθείς? Δηλαδή δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ μπάλα. Παίζει ο Ολυμπιακός μπάλα. Δηλαδή δύο μήνες ο Ολυμπιακός βλέπετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ποιος παίζει μπάλα? Ο Παναθηναϊκός παίζει μπάλα. Έβλεπα τον Εσχένε χθες στο Βουκαρά, στον κόλ του Παθρακικού. Ήταν χαμένος εκεί μεταξύ Σαμφιστή και Σουτζούγκλου Κουμ. Ήταν χαμένος. Άστον αυτό. Συνταξιούχος είναι αυτό. Συνταξιούχος, σου είπα, δεν μπορεί να παίξει αυτός. Λέει ποιος βλέπει μπάλα? Ποιος βλέπει μπάλα? Στο πω εγώ αλλιώς το έργο τώρα. Λέμε για τον Ηρακλή, έτσι. Κάτσε εγώ για τον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντινίδης είναι στόπερ? Όχι. Όχι. Ο Σκόδρας είναι στόπερ? Όχι. Όχι. Παίζουν στόπερ. Και οι δύο δεξιά μπακ. Ο Τζαβέλας είναι στόπερ? Όχι. Παίζει στόπερ. Δεν μου λες τώρα, ο Μιστακίδης είναι back half? Όχι. Όχι, ρε, μέσος είναι. Όχι, είναι μέσος. Άρα λοιπόν και εδώ, ο ολόκληρος ΠΑΟΚ, βάλανε τώρα τον Τζίμιρο στη θέση του Κάτσε. Δεν έκανε και τίποτα κανένα κλικ. Ο Μουνάβο και ο Γουάνιτης, πώς το λένε, με τον Μεντρινό, τους φάγανε το κέντρο. Ο Τζίμιροτ λέει, παιχταράζει να τον δούμε και τα λοιπά. Τι να δούμε?
Τι να δούμε, ρε. Περίμενε, βιάζει, θα το κρίνουμε. Τι να κρίνουμε, ρε. Τρία παιχνίδια. Θα δείτε τον Αντώνη. Μα πρίξανε. Ποιον Αντώνη να δω, ρε. Το Βαρκάρι, το Σερέτιν. Ποιον Αντώνη να δω, ρε. Θα δει τον Τζίμιρο, τα μάτια τον Τζίμιρο, το κουλιανό του Τζίμιρο. Άσε, ρε Νικολέο Τζίμιρο. Πήρα το Λέο Ματσμπάκ στη θέση του Ράτ. Του ξεγελάσανε, ρε. Τον ξεγελάσανε τον Κοντό, ρε. Του φέρα τα λεφτά, ρε τον Κοντό, ρε. Λέο Ματ. Τι είναι αυτό ανεμικό, ρε. Αυτό είναι. Σαν άρρωστος. Αυτή είναι δηλαδή μακράν η χειρότερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ φέτος. Ένα 200. Δηλαδή ο Τζίμιρο. Περίμενε. Ένα 200 με την εφορία 2. Ο αντικαταστάτης του Λίνο και του Ράζ. Θα πέσουν τα τσιμέντα μας πλακώσουν. Ρε. Ο άλλος επαθεφλάσει όρθιος, ρε Όλσεν. Επαθεφλάσει όρθιος. Αφού τον έφαγε με τα μάτια, ρε κάποια. Είναι δυνατό. Ρέξει πόλη του κεφάλι. Τι κακό σου έκανε το παιδί από τη Σουηδία, ρε. Τι κακό σου έκανε. Είναι, τον έφαγες με τα μάτια, ρε. Μίκρενε, λέω, πάω. Εντάξει, τι μίκρενε, εντάξει, μίκρενε. Δηλαδή, συγγνώμη. Έκανε καθυστέρηση ο Μελισσάς και έπεσε κάτω ξερός. Όχι, και άλλοι, άλλες δύο κάρτες για καθυστερήσεις γίνανε. Εντάξει, και τι να κάνουμε, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν έκανε καθυστερήσεις. Με το Λεβαδιακό. Τι πράγμα, γιατί έπεσε κάτω, αφού είναι ο. Ο σώζονται αυτός ο Θήτο, τι να κάνουμε τώρα. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Ρε με δουλεύεις, ο Ολυμπιακός έχει 25 βάθμια διαφορά από το δεύτερο. Με το ζόρι κερδίζεις τώρα, πλάκα μου κάνεις. Άρα λοιπόν, βάζουμε να πούμε να δούμε Γερμανία, γουστάρουμε. Βάζουμε να δούμε και να κάνεις και καθυστερήσεις. Βάζουμε να δούμε τώρα. Η διαφορά μας, ξέρεις ποια είναι. Ποια είναι η διαφορά μας. Η διαφορά μας. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι ακούω λίγες, αλλά ακούω φωνές παοξίδων που λένε όχι ρε, εγώ δεν γουστάρω να κερδίζω έτσι. Όχι ρε. Θέλω να το χάσει ρε το πέναλτι ρε. Ρε ταγάρι ρε. Είσαι και φαίνεσαι, ταγάρι. Υπάρχουν και το λένε. Δεν υπάρχουν ρε. Όταν υπάρχουν, όταν ανοίξουμε γραμμές θα δεις πολλοί που θα βγουν και θα πούνε ότι δεν γουστάρουν να κερδίζουν. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα για να μάθεις ρε την ψυχολογία. Τι να μάθω βρε. Ρε, να μάθεις ρε βουβάλι περούχα. Παρασύρισε τον πάνω. Το 74 πάω πήρε κύπελο. Πήρε. Όταν σφάξαν τον Πιερικό. Στα ημιτελικά είπε κανένας παοξής, δεν θέλω να πάω τελικό. Εσύ 5,5 χρονών που ήξερες ότι σφάξανε τον Πιερικό για πέρα. Ρε μα απαντάς εμένα τώρα. Σ' απαντάω, πού το ξέρω ότι το σφάξανε. Μα απαντάς εμένα τι τώρα. Ήτανε, γαλοπούλα ήτανε. Κάτσε ρε, περίμενε ρε, αρωτώ εγώ απαντάς εσύ. Δηλαδή όταν βάλανε με τον Ολυμπιακό στο 4-2, 2 μέτρα goal offside του Μπορμπόκη, τι είπανε, δεν το θέλω. Του Στέφανου ή του Βασίλη. Ποιου Στέφανου, ρε. Του Βασίλη, στο τελικό 2001. Δεν βάλανε γκολ offside 2 μέτρα. Με τον καταφέρει διαιτητή. Τούφι. Με τον καταφέρει. Είπα, δεν θέλω το κύπελο. Ερώτηση, συγγνώμη. Άντε πάλι. Ρε. Με τον Ολυμπιακό, εσύ πιστεύεις ότι αν το έβλεπε ο υπόπτη, δεν το έδινε. Ρε σηκώ, κύριε. Ρωτάω κάθε να απαντά. Αν το έβλεπε, δεν το έδινε. Άκου απάντηση, ρε. Ο Κόκαλης στο κύπελο, ρε, δεν το ενδιέφερε γιατί δεν είχε μαρμίτα. Δεν το έπαιζε, ρε. Σου λέω το πάρω, το πήρα. Άντε το πάρω, το πάρω, το έπαιζε δίκαια, ρε Χαϊβάν. Ενώ άλλο το βόδι κάτω. Δεν το παίζει δίκαια. Ούτε το κύπελο. Μιλάμε για βόδι. Είναι τόσο βόδι που ακόμα και το κύπελο που δεν το φέρνει λεφτά πάει και πιάνει ο διαιτητής με τον Απόλλωνα και του δίνει σφυρίγματα. Γιατί είναι βόδι. Κατάλαβες ο άλλος ο Κόκαλης ήταν πιο έξυπνος. Τον άφησε 2 μέτρα γκολ αυτά σου λέει πάρτε τι να σε κάνω. Τον άφησε. Τον έκανε χάρη δηλαδή. Ρε δεν τον έκανε χάρη. Τέσσερα τον έβαλε. Απλά δεν ασχολείται. Ήταν, κατάλαβα. Εντάξει. Άμα ήταν για Champions League να βγει, θα τα κύρωνε ο Καζαφέρη. Άκου μήνυμα. Αυτός ο πονηρός εκεί. Εντάξει, άκου μήνυμα για να κλείσουμε. Μήνυμα. 1170 λεπτά παραβίαση αστείας και πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι βαριά η φανέλα, μόνο προοδευτικάρα. Με τι κατηγορία. Έχει σημασία. Έχει. Γιατί. Πώς δεν έχει. Πανελευσυνιακό έπαιξε που είπε στον κόσμο να παίξει. Πανελευσυνιακό σήμερα παίζει, άσου. Έπαιξε. Έπαιξε άσο, ναι. Ξέρεις που έχει κατηγορήσει από το 2,5 που άνοιξε, να σου πω τώρα ναι, πόσο και, είναι. Και θα μπουν και ένα κάρο γκολ, λέμε θα εκεί. Α το καλό. Ναι, καλέ. Στην Ελευσίνα και. Ελευσίνα. Έχει πάει εκεί. Μετά τον Ασπρόπυργο, λίγο πιο πέρα. Ελευσίνα, ναι. Λοιπόν, όπως έχει πέσει ο άσο. Άμα πάει στο γήπεδο, ξέρεις γιατί παίρνουν πολλά γκολ. Γιατί καλέ. Γιατί είναι λίγο κατηφορικό από τη μία μεριά το γήπεδο. Ναι, ναι. Και φυσάνε οι αέριδες οπότε πάνε μέσα σαν το ποδοσφαιράκι. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ξεκουρά, το βράδυ θα έρθεις. Δεν το κατάλαβα γιατί γραμμές δεν βγάλεις. Βρε γραμμές το βράδυ, θα σε κρατάω και τι, θα στέλνει μια γραμμή από τον κόσμο εσύ. Βρε ούστα από εδώ βρωμόσκυλο, πήρες να κάνεις παρέμβαση και θα σε κρατήσεις τις γραμμές. Θα έρθεις το βράδυ να κάνεις εκπομπή. Γιατί να μην έρθω, τι έχω πάθει.
Αφού με τον καθετήρασε, είδα πήγαινε σαν 85 χρονών. Όχι τσε μακρύτερα, αλλά τέλος. Τον πισινό σου να βάλεις καθετήρα. Εκεί δεν βάζουν και καθετήρα, μη στεναχωριές. Εκεί βάζεις άλλα πράγματα. Για κολονοσκόπηση. Λες να βάλω καθετήρα στον πισινό. Ξέρω εγώ, αφού κατουράς από πίσω. Στείλ τον αρχηγό. Ας ήρθε ο Μάρκος, μόλις σε πάρει χαμπάρι, θα σου τραβήξει μια δαγκανιά, τατουάζει τη φαλάκρα θα σου κάνει. Δεν την κλειτώνει. Δεν μου λες. Μπέσα τώρα. Η πλάκα ποια είναι τώρα. Θα μας κάνεις ένα βίντεο τώρα που μιλάς στη Χελωνίσα και εκτελεί. Γιατί αυτό θέλω να το δω. Αυτό θέλω να το δω. Αυτό που. Πάντως μη μασάς από τους παοξίδες που θα σου πούνε καλέ, εγώ δεν θέλω. Θα τους λες. Στα δυο μπέλαντι με τον Σταυρίδη που δεν τα ήθελες, γιατί τα ήθελες. Με τον Ηρακλή το 80-20, γιατί τα ήθελες. Με τις μικρές ομάδες όταν είχες να πάρεις στόχο. Γιατί σου λέει πολύ σωστά ο Παόξης, πανέξυπνα. Και πολύ επικοινωνιακά. Καλέ, εγώ δεν θέλω. Να ακούσω τα που δεν ξέρω. Δεν μου λες, ξέρω ποιος θα τηλεφωνήσει. Καλέ, εγώ δεν θέλω. Ξέρω, να γνωρίζω ποιος θα τηλεφωνήσει. Ποιος. Μπορεί θα να, τώρα και θα σε μπορεί να πάρουν 100 αριανάκια. Ποια θα τώρα πει. Που λείπεις. Καλά που έχουμε τον Άρη της καρδιάς μας στην πόλη, έδειξε 5 γκολ, α και κάτι για τον φίλο σου, τον κολλητό σου, τον αδερφό σου και παραλίγο κουμπάρου σου, τον Αντρέα τον Μπαζιαρά. Ρε εσύ Αντρέα, τον Άρη να κερδίσεις και μετά να τρως 4. 4 βαγιστικά βάλα. 4. Δεν μου λες. Τώρα τι έχεις να τον πεις δηλαδή. Θα σε πετάξω μια βόμβα τώρα. Ρίξτε να. Ο Άρης δράμα ήθελε να κερδίσει, λες. Κόψτο να. Άντε πάει στον κόψτο να ρε. Κόψτο να το κοπρόσκυλο. Αφήνει υπονοούμενα για την εντυμότητα του σωματείου της πόλεως μας. Λοιπόν, αν θέλετε αυτοκίνητο από τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, τηλεφωνήστε τώρα στο 23 15 96 5 96, μετά τα Σκόντα και Hyundai και Kia. Στα Hyundai, και ξέρετε τι είναι στη Hyundai, 5 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια σέρβις, εντελώς, πιο εντελώς δωρεάν δεν γίνεται. Τα πάντα. Δεν δίνετε, πάτε το, σας το σινιάρουνε και φεύγετε. Κουκλαντάν. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, πίσω από το Αλφακτέο, στη μεγαλύτερη εταιρεία, όταν λέμε μεγαλύτερη, το εννοούμε. Εσκιάδης Μπαλοδήμος, εκείνη τα κουμάντα. Διαφημίσεις και άμα τη επιστροφή μας, βγάζουμε και γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 FM, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της χώρας, στο αθλητικό Μετρόπολη 95,5, και δεν τα λέμε επειδή είμαστε καβάλα στο καλάμι, επειδή εσείς το κάνετε αυτό, είναι απόρρια δική σας στήριξη, συμπαράστασης και επιλογής. Το 23 10 90 90 90 είναι δικό σε 9.55 κενό, το μήνυμά στο 54 3 40, για ό,τι γουστάρετε και να μας πείτε ποιος ήταν ο καλύτερος βουτυχτής αυτής της αγωνιστικής. Να μας πείτε τι σας αρέσει, τι θα σας αρέσει από αυτά τα οποία έγινε, για όλα τα παιχνίδια και ιδιαίτερα οι φίλοι του ΠΑΟΚ, για εσάς οι οποίοι πήρατε, είδατε μάλλον, να συμβαίνει αυτό το πέναλ, το οποίο δεν έγινε ποτέ, ό,τι άλλο και να ακούω, για μένα είναι ιστορίες για γρίους. Αν θέλετε να μην παίρνετε τέτοια πέναλ για μένα σε ομάδα, αν θα προτιμούσετε να το χάσει, και πώς βλέπετε το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας κάνουν καθυστερήσεις για να κρατήσουν το 1-0 κόντρα στον Πλατανιά. Δεν είναι ίντρικα, είναι τα γεγονότα. Να πω ότι δεν ξέρω ποιος είναι το δικό σου αγαπημένο έθιμο. Εμένα πάντως είναι να παίρνω τηλέφωνο και να ανταλλάσσω ευχές. Και φέτος με το δώρο της Vodafone θα πάρω και τους πιο μακρινούς μου φίλους. Με 1500 λεπτά προς όλους από το κινητό μου και 1500 λεπτά προς όλους από το σταθερό θα μιλάω δωρεάν από 25 Δεκεμβρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου. Εσείς θα στείλετε Χ στο 1339 για να ενεργοποιήσετε την προσφορά και να μιλήσετε με όλους όσους αγαπάτε. <Το-> 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95.5. Με λατινικούς χαρακτήρες τα μηνύματα στέλνετε ό,τι θέλετε. Οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. 5 στην αναμονή, 90, 90, 90. Περιμένω να σας ακούσω όλους για όλα όσα προείπαμε
Καλησπέρα στον πρώτο που μας κάνει σε αυτά για σήμερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έλα. Στην παρέα μας, φαντάρε. Έλα, FM πάω και εκεί. Σωστά πήρατε. Για να είμαι σίγουρος, κατάλαβε. Σωστά πήρατε, ναι. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να αυτό, σε αυτό το Γερμανοτσολιά, ας μας πει 2 χρόνια πότε πήρε πέναλτι ο Ηρακλής. Ένα πέναλτι ας μας πήρε. Πες μου ποιο έγινε. Α, τώρα έγινε με τον Περόνε. Λοιπόν, 2 γίνανε. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ εκεί. Η ομάδα δεν ήταν καλή. Έγινε και αυτό που έκανε ο Σιαπάρες. Δεν πειράζει. Έγινε, να πω, παιδί είναι. Τελείωσε. Στράβωσε το μάτς. Τέλος. Εγώ δεν είμαι να πούμε... Πάω ξύσαι κλαίω να πούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Έτσι, καλύτερος βουτυχτής ήταν ο Τσαβέρας. Είναι αυτή της αγωνιστικής γενικά. Αυτή της γενικά. Έχω καλή... Είναι, αυτός είναι πραγματική μπαλαρίνα. Γιατί είναι μπαλαρίνα, είναι βουτυχτή. Πες το να είναι ο Γκρέγκ Λουγκάνης. Πες ότι είναι ο Γκρέγκ Λουγκάνης. Όχι μπαλαρίνα, ρε φίλε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, τέλος, τι έκανε το παιδί. Μια βουτιά έκανε. Ναι. Λοιπόν, και θα βγούνε τώρα, γιατί ξέρω ότι θα βγούνε, και θα πούνε τώρα, μα έτσι έγινε και έγινε μπέναλτι στο Μιστακίδη και αυτά, και θα αρχίσουν να κλαίνε διευθυντές. Όλοι μαζί ρε κλαίνε από χθες, να πούμε. Γιατί γίνονται, τι να σου πω τώρα, γελάνε και οι πέτρες ρε μαζί σας ρε. Αυτή είναι η μεγάλη ομάδα ρε, που κάνει την καθυστέρηση με το Πολατανιά, ρε. Δεν βλέπεστε λιγάκι, ρε. Αλλά μικρή, μεγάλη ομάδα σας κάνανε να πούμε όλοι αυτοί οι γρίφτες, τα παπαγαλάκια. Τα μαύρα αυτά τα παπαγαλάκια όλα εκεί πέρα. Έτσι, το κοτέτσι εκεί πέρα. Άιντε, θα πεις σταθμό κοτέτσι. Σαρδανάπαλε, ναι. Ορίστε. Ναι. Βρε παλιωτόμαρο. Βρε κολλόπες. Τι κάνουμε. Ωραίο πέναλτι. Ωραίο πέναλτι. Πολύ ωραίο πέναλτι. Αυτό ήτανε καλοκαιρινό πραγματικά. Ευτυχώς είχε από όνειρα. Ευτυχώς τα πλακάκια από τις τοαλέτες της 4 είναι από τα Λερόι Μερλίν. Ευτυχώς δηλαδή. Από αυτά που δεν κρατάνε νερά, δηλαδή, για να κλείσει. Ναι, ρε φίλε. Και ξέρεις τώρα, θα βγαίνει, θα γίνει καμιά στραβή. Να σου πω τώρα για προχωρημένους. Και συγγνώμη για τον χρόνο σου. Θα βγει τώρα ο Γαύρος, θα σε κάνει κανένα τη Μπρούτζου και θα κάνει κανένα πέναλτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Και α πει εσύ ρε μιλάς. Εσύ ρε μιλάς. Ακού. Ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ αντιολυμπιακός. Θα πω κάτι. Το Σάββατο βγήκαν όλοι παοξίδες. Βασικά πιο πολύ παοξίδες, δηλαδή και εγώ παοξίδες είμαι. Αλλά βγήκανε παοξίδες, γράφανε τις εφημερίδες για τα πέναλτι του Ολυμπιακού. Θα πω κάτι. Σαν τον Μαρινάκη, τον Κόκαλη, που δεν τους πάω καθόλου στο ποδόσφαιρο, και σαν τον Σάββατο Θεοδωρίδη, στην πόλη μας, πολλοί θα ήθελαν να τον έχουν, αλλά δεν τον έχουν. Και να σου πω και κάτι. Μιλάνε για τα πέναλτι του Ολυμπιακού. Σαββίδη, ρίξε φράγκα στην ομάδα, πάρε μου 3-4 πρωταθλήματα συνεχόμενα, πάρε μου 3 κύπελα και να σου πω άμα η διατησία σε έπαιζε έτσι όπως έπαιξε αυτή την Κυριακή με τον Πλατανιά. Τότε θα έχεις όλο το δίκιο με το μέρος σου που σήκωσε 3 φορές ανύπαρκτο site, που σε έδωσε ένα πέτσινο πέναλτι, που οτιδήποτε. Τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε, φίλε, σε αυτήν την πόλη. Καθόλου. Πήγε στο μάτς. Όχι, πήγα. Κοίταξε, Τούμπα δεν πατάω. Έχω διαρκείας. Πάστα εκτός. Το ξέρω. Ερώτηση. Το πέναλτι, όταν το είδες, ήθελες να το χάσει. Ευθέως. Φιλαράκι. Ευθέως. Άκου τώρα και... Ευθέως. Ναι. Δεν υπάρχουν παίχτες μέσα στον ΠΑΟΚ που θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η απάντησή μου.
Ο Κόλμαν δεν ήθελε να ακούσει τον κόσμο να φωνάζει. Βγάλ το έξω. Ρε φίλε, ο κόσμος φωνάζει εδώ και 4 χρόνια. Ακούει κανένας. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε 4ο χρόνο του Σαββίδη, τη δεδομένη στιγμή, και δεν έχει αλλάξει τίποτα από στον ΠΑΟΚ. Και ξέρεις κάτι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μεγάλοι από μένα σε ηλικία, λένε υπομονή να δούμε τι θα γίνει, που εγώ είναι το μεγαλύτερο, ξέρω εγώ πώς να το πω, η μεγαλύτερη κοροϊδία να λες υπομονή για το όνομα του ΠΑΟΚ. Και είναι 4ος χρόνος του Σαββίδη, και γι' αυτό σου λέω ότι ο Μαρινάκης δεν ακούει τους άλλους, το λένε το τι θα κάνει στον Ολυμπιακό. Ο Μαρινάκης φίλε τους καθαρίζει. Αυτός εδώ ο κύριος που είναι στον ΠΑΟΚ, βγαίνουν κάτι παπαγαλάκια έξω από αυτόνα και του λένε το τι θα κάνει. Πες μου λίγο φέτος, ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι που βλέπεις τον ΠΑΟΚ, είναι αποτυχημένη χρονιά του ή δεν είναι? Όχι. Δεν είναι αποτυχημένη χρονιά του? Όχι. Δηλαδή εσύ τι λες, ότι επιτυχημένη στο τέλος, θα πάει... Στο τέλος δίνω τίτλο. Εσύ βγαίνεις. Περίμενε. Εσύ νομίζεις ότι με αυτό που βλέπεις στην τηλεόραση... Γιατί δεν με καλεί... Σταυρό, δεν με καλύπτει. Αγόρι μου, βλέπεις μπάλα, τον ΠΑΟΚ το βλέπεις, ναι, το είναι, παρακολουθείς. Είναι τραγικός. Ναι, εσύ πιστεύεις ότι με αυτόν τον ΠΑΟΚ θα πάει ο ΠΑΟΚ για δεύτερη θέση και για το κύπελο να πάρει το κύπελο? Δεν θα βάλω εγώ τους στόχους μια ομάδας, η ίδια η ομάδα. Μα σου λέω, οι στόχοι βγήκανε, άκου τώρα, τους στόχους τους βγάλανε με το τέλος της περίοδου. Υπερβαίνουμε το χρόνο, Σταύρο. Σε άκουσα, συγγνώμη, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κύριε Κόκκινε, άμα θυμάστε, σας είχα πει. Μίλα μου στον Ενικό, ανοίξει την καλωσία. Γρηγόρη, ναι. Σε πήρα την προηγούμενη εβδομάδα και σου είπα δύο πράγματα. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει και αυτός ψήριγμα. Ναι, εγώ να σου πω κάτι, δεν έχει στέκομαι. Έχει τα εύκολα σύριγματα, όπως τον Ολυμπιακό. Δεν το στέκομαι εκεί. Να σου πω λίγο κάτι. Χωρίς πρέπει να φτιάξει το σύστημα. Αρχηγέ. Άμα θέλουμε εμείς παοξίδες να πάρουμε πρωτάθλημα. Να φτιάξει το σύστημα να... Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον καλό. Και να πηγαίνει να παίζει φιλικά. Ωραία. Όπως παίζει ο κύριος Μαρινάκης, φιλικά παίζει. Αν θέλετε να το καταλάβετε. Δηλαδή εσύ χάρηκες που έδωσε το πέναλτι αυτό? Δεν χάρηκα, αλλά από τη στιγμή που είναι αυτός ο άνθρωπος στα πράγματα και δεν μπορούμε να τον διώξουμε. Ναι. Αυτός είναι αδίστακτος ο Μαρινάκης. Ναι. Άμα δεν φύγει αυτή η λέπρα από το ποδόσφαιρο. Όχι χαρακτηρισμούς. Σε παρακαλώ πολύ. Όχι χαρακτηρισμούς. Σε παρακαλώ. Ναι, εντάξει. Μιλάς για να... αυτός από το ποδόσφαιρο, δεν γίνεται τίποτα. Ρε φίλε, είναι αυτός. Είναι εκεί, τελείωσε. Το θέμα είναι πώς τον αντιμετωπίζεις αυτό το πράγμα. Εγώ σας είπα ότι παίρνουν και ο ΠΑΟΚ σφυρίγματα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Δεν σε ενοχλεί. Με ενοχλεί. Σε ενοχλεί. Εσύ στο γήπεδο ήσουν χτες. Ήμουνα. Ήθελε να το βάλει, δεν το χάσει το πέναλτι, ευθέως. Τι να σας πω τώρα. Με τον Ολυμπιακό, επειδή. Άκου να δεις. Να μιλάμε μέσα. Αν μου πεις, το ήθελα με τον Ολυμπιακό, γιατί με έχει κάνει πολλές φορές έτσι σχέδιο, το καταλαβαίνω. Με τον Πλαρανιάρεση, που σε έπαιζε στα ίσια και παλικαρίσια. Ήθελε να το βάλει. Δεν ήθελα να το χάσει. Εγώ σας λέω αλήθεια. Θα συμφωνήσω με τον. Δεν ήθελε να το χάσει. Ωραία. Όχι, θα συμφωνήσω με τον. Όχι, ο Σταύρος δεν είπε, δεν υπάρχει παίκτη, λέει, να το χάσει. Ότι το κάνει γιατί τον βολεύει. Να σας πω κάτι, και από το γήπεδο δεν φάνηκε ότι είναι βουτιά, έτσι. Δεν σου είπα εγώ ότι. Εγώ δεν σου είπα ότι είναι βουτιά. Βλέπεις, λες πέναλτι είναι. Εγώ δεν είπα ότι είδατε και φάγατε παπά. Δεν είπα. Ναι. Είπα ότι είναι βουτιά. Στο από γήπεδο εκεί... εμείς που το βλέπουμε, λες πέναλτι. Ρε φίλε, εσύ... μαζί σου. Αλλά δεν μπορεί τώρα να σου πω κάτι. Σε σενάρια, εγώ δεν πιστεύω στις συμπτώσεις, να ξέρεις. Δηλαδή, λείπει η γυναίκα σου ή η γυναίκα μου ένα βράδυ. Λείπει δεύτερο, λείπει τρίτο. Τη λείπει το βρακί μία, λείπει το βρακί δύο. Με συγχωρείς, πάει και από αυτόν είναι, δεν κάνει. Κατάλαβες. Τέσσερις διαιτητές σε τέσσερα παιχνίδια δίνουν πέναλτι που δεν υπάρχουνε. Εσύ τι πιστεύεις, ότι θέλουν οφθαλμίατρο οι διαιτητές ή κάτι δεν πάει καλά? Κάτι δεν πάει καλά. Άναπρα. Δεν πάει. Και για τον ΠΑΟΚ δεν πάει καλά. Σας το είπα ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διαιτησία και ο ΠΑΟΚ παίρνει τα σφυρίγματα. Το πρόβλημα είναι αλλού, σας το είπα αυτό. Ότι ο ΠΑΟΚ σκίζεται για να πάρει τους τρεις βαθμούς στη Λιβαδιά και ο Ολυμπιακός πάει και παίζει. Το πρόβλημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα, θέλω να ακούσει ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι ο ΠΑΟΚ έκανε καθυστερήσεις για να τελειώσει το παιχνίδι. Χθες ο Παναθηναϊκός έχασε 1-0. Και λοιπόν... ο Ολυμπιακός 4-3. Εκεί λοιπόν τι. Έφαγε και δύο γκολ στο τέλος για τα μάτια του κόσμου. Όχι, εγώ δεν έχω τόσα χρόνια. Για την Ξάνθη να σας μιλήσω. Όχι, τι όχι γιατί. Ξάνθη τώρα θα κερδίσει τον Ολυμπιακό. Ξεπερνάμε το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να σε καλά. Ξάνθη θα τον κερδίσει επειδή είναι 25 βαθμούς μπροστά. Δεν υπάρχει περίπτωση, σου λέω. Θέλετε να βάλουμε στοίχημα? Να βάλουμε.
Ό,τι θέλετε. Όχι. Okay. Επειδή είναι 25 βαθμούς μπροστά, θα κάτσει και να θα δει από εδώ να βάλουμε στοίχημα. Ένα κουτί κουραμπιέδες. Το πανόπλο δεν υπάρχει. Ένα κουτί κουραμπιέδες να βάλουμε στοίχημα. Εντάξει. Εδώ θα είμαστε. Εδώ όχι, θα εδώ θα είμαστε. Θα στήσουμε τα κουτιά γεμάτα, όχι άδεια, και ο νικητής τα παίρνει και τα τρώει. Εντάξει. Να σε καλά. Ο πρόμικος από το πανόπλο δεν υπάρχει. Έλα, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Μην εκφράζεστε έτσι για τους παράγοντες. Λοιπόν, αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό στο αυτοκίνητο και να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ριστά και μετρητά, Αφή Κωνσταντινίδη. Οι Αφή Κωνσταντινίδη έχουν και ένα τεράστιο παζάρ ανταλλακτικών. Λύνετε, παίρνετε ή πηγαίνετε εκεί να στολίψουν να το πάρουν ό,τι θέλεις. Απίστευτη γκάμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε. Ανταλλακτικά και με διετή εγγύηση. Η ΔΕΜΗ, και για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε αυτό που θέλετε, τηλεφωνείτε στο 18133. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, πάω ακόμα κι εγώ. Θα κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τον Ηρακλειδέα που πήρε πριν. Λίγο να ηρεμήσει και να αφήσει τη μονομερή κόντρα αυτή και να ασχολείται ο καθένας με την ομάδα του και μόνο. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά τον ΠΑΟ, χθες ντράπηκα κι εγώ. Δεν θέλω τέτοιου είδους πέναλτι. Κοιτάω και για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή πήρα πέναλτι το οποίο δεν το άξιζε. Και η διαφορά μου με τον Ολυμπιακό είναι ότι ο Ολυμπιακός παίρνει δώρο ένα πέναλτι και μετά βάζει και άλλα τρία γκολ κανονικά. Ο ΠΑΟΚ στηρίχθηκε εκεί πέρα πάνω και δεν έκανε την παραμικρή φάση. Δηλαδή να είμαστε σημείο να κάνουμε τούμπα καθυστερήσεις δεν δικαιολογείται. Φέτος κάναμε πάρα πολλές γκέλες. Δεν σε μικραίνει. Πραγματικά με μικραίνει. Και επειδή και οι γκέλες είναι μέσα στο πρόγραμμα, έχουν γίνει δύο σερί γκέλες στην τούμπα, έχουν και με τα Γιάννα και με τον Ηρακλή, αλλά χτες να ήταν ακόμα άλλη μία. Δηλαδή τέλεια ακριβώς το ίδιο θέμα. Δηλαδή χρόνο στον Τούντορ. Ο οποίος πραγματικά είμαι υπέρ του προπονητή του να μένει καιρό, αλλά καμιά φορά δείχνει ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει που είναι. Δηλαδή παίκτες σε λάθος θέσεις, άστοχες δηλώσεις. Παλικάρι μου, καλό, θα σου πω ένα πράγμα. Ο Τούντορ δεν πρόκειται, ή ίσως δεν έχει καμία υποχρέωση να μάθει τι εστί ΠΑΟΚ, τι εστί Άρης, τι εστί Ηρακλής, τι εστί οτιδήποτε. Αν δεν τον γαλουχίσει κάποιος, αν δεν του πει ποια είναι τα γράμματα, δεν θα τα καταλάβει ποτέ. Μην έχεις απέτηση να τα καταλάβει. Αν μένει σε ένα σύστημα 3-5-2 με ένα λέω αστικό πίσω στα μπακ και όταν γενικότερα τη βγάζει ο ΠΑΟΚ όπως είπε και ο Κωστής με κάποιους στόπερ χωρίς καν για να είναι στόπερ, δηλαδή πέρα τους τραυματισμούς, έχουμε δηλαδή πήξει την πατέντα. Mm-hmm. Δηλαδή Σκόνδρας, Κωνσταντινίδης, Τζαβέλας. Ο ΠΑΟΚ έχει μόνο τρεις στόπερ. Κώστα, Βίτορ, Μαλεζάς. Άρα τώρα πρέπει να πάρει επιλεκτικά στόπερ, τερματοφύλακα και ένα σίγουρο στο κέντρο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Από εκεί πέρα η στόχη είναι σίγουρα αυτή. Βάσει υλικού δεν μπορεί να πέσει κάτω από δεύτερη θέση και από κύπελο. Και αν κύπελο είναι θέμα, ας πούμε, κληρώσεως Ολυμπιακού και άλλα πολλά θέματα, τουλάχιστον δεύτερη θέση βάσει του υλικού που και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, οφείλει και στο Σαββίδι, ο οποίος επενδύει σε ένα βαρύ λίγο σπάτο, τουλάχιστον και να πάρει το αυτονόητο. Ήθελε να το χάσει το πέναλτι. Ορίστε. Ήθελε να το χάσει το πέναλτι ο Κλάους. Βεβαίως. Ευθέως το λέω. Δηλαδή ότι... Όχι τώρα επειδή είμαστε άνετοι και χαλαροί. Όχι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι για όσους πήγανε μέσα όπως και οι προηγούμενους που πήρε τηλέφωνο, είπε ότι δεν φάνηκε πως δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλω. Και όχι για να το παίξω ότι έχω καλή προαίρεση. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Εγώ ήθελα ότι αν ξέραμε ότι δεν επέναντι για να το χάσει, και εγώ ήθελα προσωπικά από στιγμή που το έδωσε και το έβαλε, τουλάχιστον παίξε μπάλα και βάλε και άλλα δύο. Δηλαδή μη στέκεσαι στο πέναντι και μετά κάνει και καθυστερήσεις. Αυτό ήταν τραγικό για μένα. Απαράδεκτο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλή, καλή συνέχεια. Παρακαλώ. Ναι. Γρηγόρη. Έλα. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Καταρχήν θα απαντήσω στο φίλο τον Τζίπρα γιατί μίλησε για μονομερή κόντρα. Το Τζίπρα. Ναι, γιατί είπε για μονομερή κόντρα, είπε με το φίλο του Ηρακλειδέα. Πήρε ο Αλέξη εδώ. Έχουμε ξεφύγει. Αυτό το προηγούμενο γιατί μιλούσε. Με τρόμαξε που ξεφύγαμε τόσο πολύ, λέω. Για μονομερής, μόνο για τέτοια δεν μιλήσει, για το Δούνου του. Το είπε τόσο κομψά ώστε να μειώσει τον Ηρακλή. Να το θυμίσω το φίλο ότι σε τρία παιχνίδια ο κύριος Τζαβέλας έχει ευνοηθεί αφάνταστα. Στα δύο έβαλε γκολ στον Ηρακλή με έναν ύπαρκτο φάουλ. Με τον Ολυμπιακό δεν αποβλήθηκε. Με τον Ολυμπιακό δεν αποβλήθηκε και αυτός και ο Κώστα και έπεσε με εμάς. Με τον Πανιόνι που έβαλε από τρία μέτρα offside τον γκολ του Πανιόνι. Με τον Ολυμπιακό όμως άκου Σατανόγρια. Σατανόγρια κάτσε λίγο. Άκου, με διαφέρει ότι σε τρία παιχνίδια δεν έχει δίκιο. Με τον Ολυμπιακό για χρεκάρφο μου όμως ήταν αυτό. Μεταξύ μας τώρα. Άκουσες και το φίλο ότι δεν τους ενδιαφέρει που παίρνουν τέτοιους βαθμούς έτσι. Εμένα όμως που ο Ηρακλής πέρασε ένας γύρος χωρίς πέναλτι. Εχθές δύο πέναλτι τουλάχιστον το ένα ήταν καθαρό. Εγώ λέω ένα. Περώνε δεν ήταν. Για του Περώνε δεν ήταν. Του Βέι όμως που του παίρνει το πόδι και είναι και αποβολή του κύριου Παπάζογλου. Του Περώνε στο 17 δεν είναι. Στο 17 ήταν ο Περώνε ήταν ο Βέιος. Ο Περώνε ήταν. Εγώ νομίζω,
Εντάξει, για αυτή τη φάση. Για αυτή τη φάση λέω. Πάει, βγαίνει προς τα έξω, προς το κόρνερ και πάει ο πίσω. Το μαρκάρισμα του Παπάζουγλου. Ακριβώς, στο 17. Ήταν καθαρό πέναλτι και κόκκινη. Εκεί δεν δόθηκε. Κόκκινη δεν είναι. Μην υπερβάλλουμε. Τώρα σε παρακαλώ. Τουλάχιστον χάρτα είναι. Άκου λοιπόν, να δεις. Συγγνώμη λίγο, δεν κάνουμε μαθήματα. Απλά λέμε πράγματα που τα γνωρίζουν. Να γνωρίζουν οι φίλοι ακροατές ότι η υπόδειξη πέναλτι δεν σημαίνει απαραίτητα και η υπόδειξη κάρτας. Καλά, εντάξει, αν ήταν για θέση, για γκολ, ήταν. Εντάξει. Το θέμα ήταν ότι ένα πέναλτι δεν δόθηκε. Η φάση που ξεκινάει τον γκολ, θα μου πεις, είναι στο θέμα της ομάδας να κάνει fair play και αναφέρομαι στην δεν υπάρχει κανονισμός για fair play. Άστο. Ωραία. Και εγώ αναφέρομαι. Αλλά είναι επιτεθειμένος ο Κίζας. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο παίκτης ήταν τόσο σοβαρός τραυματισμός που έγινε αλλαγή. Έπρεπε και οφείλει ο διαιτητής να τη σταματούσε τη φάση. Γιατί γυμνάζεται κιόλας ο Κίας και το απαιτώ, του έφυγε. Εγώ δεν το έκανα επίτηδες. Όχι, για αυτή τη φάση ναι. Εντάξει. Όταν ένας παίκτης είναι τραυματίας, συνήθως και για το κεφάλι έχουν αμέσως. Αλλά το παίρνεις χαμπάρι ότι κάτι δεν πάει καλά. Εγώ πιστεύω ότι μετά δεν πρέπει να αισθάνεται και πολύ καλά όταν βλέπει ότι ο ποδοσφαιριστής βγαίνει και δεν έκανε θέατρο και τραυματίστηκε. Και Γρηγόρη, θα αναφερθώ πιο πολύ στην ομάδα μου, γιατί εντάξει, τα σφυρίγματα ξέρουμε σε ποιους πάνε. Στους τρεις στον Αθηνό και στη μία της Θεσσαλονίκης, στους τέσσερις αυτούς, υποτίθεται έχουμε έναν άνθρωπο στην ΕΠΟ, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος τι κάνει, πάει εκεί και δείχνει τον πόη του, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μήπως βιάζεσαι. Βιάζομαι, δεν βιάζομαι καθόλου. Από τότε που μπήκε μας έχουν κατασφάξει. Με τον Παναθηναϊκό πάλι έγινε σφαγή, άσχετα αν κερδίσαμε, σε δυο παιχνίδια συνεχόμενα. Δηλαδή, δεν κάνει καλά τη δουλειά ο Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω. Αν την έκανε κάπως καλά τη δουλειά. Σε παρακαλώ. Ο Ηρακλής πρέπει να. Έχω μία λογική. Παιδιά της οικογένειας του Ηρακλή. Τα δεν οποία... το κράζω. Δεν το κάνω κριτική. Έτσι. Κριτική. Όχι στο... για να ούτε ένα μήνα δεν έχει κλείσει. Εντάξει, ούτε ένα μήνα, ρε Γρηγόρη. Σε και πριν ήταν. Έβγαζε καμιά ανακοίνωση για τη διαιτησία. Ο Ηρακλής 15 αγωνιστικές δεν πήρε καμιά τέτοια. Είναι πολιτική της δίκης. Κάσκησε πολιτική. Ναι. Δυστυχώς αυτή η πολιτική είναι λάθος. Αν δεν κλάψει, δυστυχώς. Είδε ο Πανετολικός την προηγούμενη εβδομάδα. Σεβαστώ αυτό η γνώμη σου, αλλά δεν θα τον κρίνω εγώ επειδή έχει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Να σε και καλά. Να πω και κάτι άλλο. Να κλείσω λίγο. Δεν θα δικαιολογήσει. Η ομάδα δεν έπαιξε αυτό. Δεν έπαιξε καθόλου καλά εχθές. Απαράδεκτα. Δεν είναι θέμα η δικαιολογία της διαιτησίας, αλλά επειδή χάσαμε, έτσι πως χάσαμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αφήσουμε. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Στο τελευταίο για το ημίωρο, ναι. Ναι, γεια. Ναι. Λοιπόν, ακούω από χθες βασικά και καταλαβαίνω γιατί μας θα κάνουν αυτά που μας κάνουν από κάτω ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Δηλαδή τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Κλείσε λίγο το ραδιόφωνο. Ναι, με συγχωρείτε. Όχι από μένα, από τον κόσμο που μας ακούει. Ναι, ναι. Τέτοιοι μπούφοι είμαστε, λέω, και καλώς μας τα κάνουν. Γιατί οι ίδιοι δεν ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, τι συμπεράσματα έβγαλες, βοήθαμε λίγο, βάλε με στο τρυπάκι. Τι συμπεράσματα, ξεκινήσω με σένα. Στην ίδια πρόταση σχεδόν, λες ότι το πέναλτι, το πέτσινο κτλ. Και μετά λες για το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ηρακλή προχθές και σου λέει ο Ραπτόπουλος ότι δεν ήταν πέναλτι και λες εσύ οι προπονητές λένε ότι καλά να πάθεις που έκανες τάκλι μέσα στην περιοχή. Αυτή ήταν η απάντησή σου. Όχι. Καλά να πάθεις τότε και την Πλατανιά που έκανε τάκλι μέσα στην περιοχή. Για να δεις ότι τα βλέπουμε όπως θέλουμε το καθένα. Έτσι. Όχι ρε φίλε, περίμενε. Ένα. Παρακαλώ. Όταν... Βεβαίως. Απλά έχει σημασία. Όπα, έχει σημασία. Δεν το αμφιβάλλω, ούτε το ανερώ. Απλά έχει σημασία πού το είπα και πώς. Λέω. Οι προπονητές λένε ότι άμα μην κάνει τάκλι μέσα στην περιοχή. Ωραία. Εντάξει, αλλά από τη στιγμή που έχω εικόνα για τη φάση εκείνη και λέμε ότι δεν είναι πέναλτι και το έχεις και εσύ, να λέμε ότι είναι. Θες να λέμε ψέματα? Όχι, okay. Τώρα μιλάμε για το πέναλτι του Ηρακλή. Η απάντησή σου ήταν. Το πρόβλημα είναι ο Ηρακλής. Ας μην έκανε, ας πρόσεχε να μην έκανε τάκλιν. Είπες ήταν πέναλτι. Πάμε. Όχι, καταρχήν είναι πέναλτι. Ωραία, οκ. Okay, άλλο κομμάτι το τάκλιν. Δεν το έχω δει, δεν με νοιάζει κιόλας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ σου είπα τι είπες στη μία περίπτωση, τι είπες στην άλλη. Πάμε παρακάτω. Η φάση του πέναλτι το είδες στο μάτς. Το βλέπεις στο μάτς. Είδες μόνο τις φάσεις. Δεν θέλω ερωτήσεις τέτοιες. Φυσικά και το είδα.
Ωραία, φυσικά, από το, όχι από το γήπεδο, φαντάζομαι, είναι από, από τη τηλεόραση. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να πηγαίνω σε 8 γήπεδα. Ναι, εννοείται ότι δεν γίνεται. Φυσικά, δεν σου είπα κάτι, δεν στο λέω για κάτι. Όχι, δεν είπα ότι με κατηγόρησε. Λέω ναι, από τη τηλεόραση. Ωραία. Λοιπόν, όταν το είδε εσύ στο live, τι είπε, ότι είναι πέτσινο. Δεν δε μιλάω ποτέ, σπάνια μιλάω. Όταν το είδε, τι είδε, τώρα πώ μιλά και λε ότι είναι πέτσινο. Όταν το είδε, χωρί να δει τα replay, τι είπε, αμάν πέναλτι. Δεν είπες, είπα κάτι, ειλικρινά. Το καραγκιόζι. Όχι, ειλικρινά σου μιλάω, δεν είπα κάτι εκεί την ώρα. Ναι, παιδε, μια γνώμη δεν είχε, τι θα με την πρώτη, με την πρώτη ματιά δεν είπα τίποτα. Για να σου μιλάω ευθέω. Α, δηλαδή τι θα έκανε άμα ήσουν εκεί, άμα δεν είχε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, να σου πω παραμύθια. Α, άρα δεν ξέρει, ακόμα και έτσι που φοβάσαι να πει ότι και εσύ κατάλαβε ότι είναι πέναλτι. Ποιο φοβάται. Στο γήπεδο, ποιος πέναλτι το είδα. Ποιο φοβάται. Εσύ, γιατί δεν λες μια απάντηση. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει άνθρωπο που σε μια φάση δεν έχει μια πρώτη κρίση, πέναλτι ή δεν είναι πέναλτι. Όλοι λένε, μου φάνηκε πέναλτι, μου φάνηκε ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Δουλεύει, πίνει, τι κάνει. Αυτή τη στιγμή, ναι. Ναι. Τίποτα δεν κάνω. Αυτή τη στιγμή οδηγάω. Οδηγά. Οδηγάς και κάτι άλλο σκέφτεσαι. Λες ένας άνθρωπος που ανοίγει το μικρόφωνο κάθε μέρα, γράφει, μιλάει και παρακολουθεί τους αγώνες, δεν σκέφτεται τι είπε και φοβάται να που λέει τη γνώμη του για τα πάντα. Για τους προέδρους των ομάδων παίζουν εκατομμύρια και φοβάται να πει για μια φάση επειδή σου λέει δεν σκέφτηκα τίποτα. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Εσύ σε κάθε φάση. Σε κάθε φάση. Σε κάθε φάση πρέπει να λες και κάτι. Ωραία, δεν είπες κάτι, μπράβο, ωραία. Άρα, ακόμα και αυτό που λες τώρα, εσύ είδες τη φάση και δεν κατάλαβες αν είναι πέτσινο ή όχι, έτσι. Και τώρα όμως λες ότι είναι πέτσινο. Άρα ήταν ένα πέναλτι που δεν ήταν καθαρό, σε εμάς το γήπεδο μας φάνηκε καθαρότατο. Εγώ στο replay μου φαίνεται ότι μάλλον δεν είναι πέναλτι, δεν είμαι 100% σίγουρος. Γεια σου φίλε, γεια, δεν μπορώ να μιλάω έτσι, ειλικρινά, έλεος. Να ακούω πράγματα. Μάλλον δεν είναι πέναλτι, αλλά μάλλον. Και τι είπες εσύ. Άντε ρε πάμε σε διάλειμμα, με τρελάνετε εμένα. Τα 390 είναι και πάλι δικά σας για τα τελευταία 17 λεπτά που μου δίνανε. Τρεις βλέπω στην αναμονή, άλλους τρεις θέλω. 23, 10, 90, 90, 90. Να πω τα Χριστούγεννα ήρθαν και εμείς τα υποδεχόμαστε με όλα τους τα έθιμα. Η Vodafone και φέτος συνεχίζει το έθιμο της και προσφέρει στους συνδρομητές της 1500 λεπτά προς όλους και από κινητό. Και 1500 προς όλους από σταθερό δωρεάν από 25 μέχρι και 31 12. Στείλε Χ στο 1339 εντελώς δωρεάν, γιατί γιορτές σημαίνει να μιλάς πολύ και με όλους όσους αγαπάς. Παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Ναι. Ο τελευταίος είμαι που με έκλεισες. Και γιατί ξαναπήρες. Για να γίνει να μάθεις να μιλήσω, γι' αυτό. Ρε φίλε, 4 λεπτά μιλούσες. Δεν μιλούσα 4, τα δύο μιλούσα εσύ καταρχήν. Να μιλήσω ή πάλι θα με κλείσει, να ξέρω. Επειδή θα πω κάτι διαφορετικό από σένα. Άμα είναι, πες μου, να το ξέρω. Σε κλείνω γιατί. Να μιλήσω. Σε κλείνω. Να μιλήσω. Όχι, σε κλείνω. Εντάξει. Εντάξει. Παρακαλώ. Ναι. Ακού, είπες, λέει κάτι διαφορετικό από μένα. Ό,τι να είναι. Έλα, ρε φίλε. Ακούγομαι, Γρηγόρη. Μια χαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συνταξιούχος από τις Οικές. Μάλιστα. Γρηγόρη, ακούγομαι. Μια χαρά. Γρηγόρη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είμαστε μαζί και βλέπουμε τον αγώνα στη θύρα 5. Ναι. Γίνεται αυτό το πέναλτι μαϊμού ή μούφα ή όπως θέλεις. Μαϊμού. Μαϊμού. Ουρακοτάγκος. Σηκώνεσαι από τη θύρα 5 να φωνάξεις πέναλτι. Πολύ πιθανόν. Όχι πολύ πιθανόν. Γιατί από τη θύρα 5 ξέρεις ότι είναι δεύτερη. Σου λέω δηλαδή, φαίνεται Mars πέναλτι από τη θύρα 5. Έτσι, γιατί εγώ. Εγώ δεν ήμουν στη θύρα 5, γι' αυτό λέω πολύ πιθανό. Ρε Γρηγόρη μου, γεννήθηκες μέσα στα γήπεδα. Άσε με, ξέρω τι σε ρωτάω τώρα. Είσαι από τη θύρα 5 και βλέπεις το γίνεται προς τη θύρα 4. Βλέπεις τον Τζαβέλα πώς σηκώνεται, βλέπεις το τάκλι. Σηκώνεσαι να φωνάξεις πέναλτι. Πολύ πιθανό, το ξαναλέω. Μπράβο. Λοιπόν, πώς έχεις τα πέτσει εγώ εκείνη την ώρα να μην θέλω να το βάλει μέσα ο Αθανασιάδης. Από σένα εγώ τι απέτσει. Έχεις από τον Παοξή γενικά που το είδες στην τηλεόραση σε replay. Κάνεις λάθος. Από ποιον έχεις απέτηση. Κάνεις λάθος, δεν έχω καμία απέτηση. Έχεις από ποιον. Από πού βγήκε ότι έχω απέτηση. Είπες. Δεν είπε, δε ρωτάς τον Γρηγόρη. Θέλεις να το βάλεις ο Παοξή, θέλεις λέω, να το βάλεις μέσα. Το είδατε το παιχνίδι, έγινε ό,τι ναι. Έγινε. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά ότι δουλεύουν τα κινητά ή τα πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι κτλ. Εκείνη την ώρα αυτά που λες δεν γίνονται. Δεν σηκώνει κανείς το κινητό να πάρει σπίτι. Δεν γίνονται αυτά. Να ρωτήσει μπαμπά ήταν πέναλτι. Περιμένει να δει την εκτέλεση, έτσι δεν είναι Γρηγόρη. Άστα, γίνονται και παραγίνονται. Ναι, και θες να πεις ότι εγώ σαν φίλαθρος του ΠΑΟΚ
από τη θύρα 5 θα έπαιρνα εκεί την ώρα να ρωτήσω. Εσύ όχι, το σφυρίζουν από τα δημοσιογραφικά. Σε δύο λεπτά έχει κάνει το γύρο του γηπέδου. Άσε ρε Γρηγόρη, λοιπόν αυτό δεν γίνεται. Δεν πα στο γήπεδο, δουλεύει τώρα, δεν πα στο γήπεδο. Άσε ρε Γρηγόρη, τώρα δεν πάω στο γήπεδο. Δεν πα τώρα για μου λε. 131 στη θύρα 5 έχω διαρκεία εδώ και 6 χρόνια. Και τι να κάνω, δεν κατά, γιατί θα μα κάνει ντά δηλαδή. Όχι ρε Γρηγόρη, εσένα θα κάνω ντά. Που σε έχω μέσα στο σπίτι μου κάθε μέρα επί 365 μέρες το χρόνο, μη με λες εμένα τώρα. Σε ακούω εκνευρισμένο, γιατί. Ναι, γιατί σε ρωτάω κάτι και δεν απαντάς σαν άντρα, γιατί με λες ότι φοράς παντελόνια. Σε ρωτάω και εμένες. Δεν είπα ότι φοράω παντελόνια, δεύτερον δεν έχω κανένα λόγο να αποδείξω εσένα αν είμαι άντρας. Και σε κανέναν άλλον. Ναι, Γρηγόρη, με τις πράξεις. Ναι, το κατάλαβα πως. Δεν είπα ότι μιλάω. Φιλικά σε εγώ δεν είπα ότι μιλάς εχθρικά. Λέω. Άσε τον τόνο της φωνής μου. Έχουμε σαν φίλος, αισθάνομαι που είσαι μέσα στο σπίτι. Και ωραία, και καλά τα λες, άλλο είναι το θέμα. Είναι πέναλτι. Όχι. Ναι. Εκ του αποτελέσματος. Ναι, το... όχι, Γρηγόρη μου. Εκ του αποτελέσματος σήμερα κρίνουμε, αγόρι μου. Σήμερα δεν μιλάμε. Ναι, σήμερα κρίνουμε. Εγώ είπα εγώ για αυτούς τους 10, 5, 8, 30, 100 πόσο ήταν στο γήπεδο. Λοιπόν, εγώ λέω σήμερα. Τα θέλετε αυτά τα πέναλτι. Και εγώ σου απαντά όχι, ρε Γρηγόρη. Αυτό είπα, δεν είπα για αυτούς που ήταν εκεί. Ναι, να σου πούμε σε κάτι άλλο. Γιατί αν πάει η συζήτηση σε κάτω πέντε. Στον Ολυμπιακό θα το ήθελα. Και δεύτερο. Συμφωνούμε 1000%. Ναι, και δεύτερο. 1000%. Και δεύτερο, η δεύτερη ερώτηση. Πώς αισθάνεσαι που κάνουν καθυστερήσεις με τον Πλατανιά? Αυτό θα σε έλεγα τώρα. Καθυστερήσεις κάνεις με τον Πλατανιά πρώτον γιατί παίζεις με 10 παίχτες. Γιατί με 10. Η ομάδα. Κάτι ναι, μου γιατί με 10 παίχτες ο Μιστακίδης ζητούσε αλλαγή από το 70 και μετά. Σωστά, σωστά. Μου διέφυγε. Ναι, με 10 παίχτες παίζεις, Γρηγόρη. Βλέπεις ότι γίνονται δύο αλλαγές χωρίς να τις έχει προγραμματισμένες και βασικά τερματοφύλακας και με τον Κωνσταντινίδη. Βλέπεις το κλίμα που κράτη. Βλέπεις το χάλι της ομάδος γιατί ήταν πολύ χαλιά ο ΠΑΟΚ εχθές. Το βλέπεις. Όλα αυτά δεν συντελούν, ρε Γρηγόρη, να κρατήσω τους 3 βαθμούς με μια πολύ καλή ομάδα σαν τον Πλατανιά. Άσε που λέμε μικρομεσαία ομάδα και μικρή ομάδα και μεγάλη ομάδα. Όταν ένας ΠΑΟΚ είναι καλός, η αντίπαλη ομάδα φυσικά και θα φανεί, Γρηγόρη. Και ο Παναθηναϊκός ήταν Παναθηναϊκός και τον έβαλε 3 γκολ σε ένα ημίχρονο. Αυτό δεν έχει σημασία. Συμφωνούμε. Ναι, αλλού θέλω να καταλήξω τώρα. Και σήμερα, και τι άλλο κάνεις, δε Γρηγόρη, αυτό που με κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ενώ τα λες και έχεις αποδείξει ότι στην εκπομπή δεν το βλέπεις οπαδικά, άσχετα αν έχεις δηλώσει σαν Ηρακλής και δεν το κρύβεις η μαγκιά σου και καμάρι σου, σήμερα αντί να κάτσεις να ασχοληθεί η μισή εκπομπή σου για το χάλι του ΠΑΟΚ και για το μαϊμού μπέναλντι και η άλλη μισή να ασχοληθεί για το χάλι του Ηρακλή, γιατί κανένας παίζει του Ηρακλή όπως και του ΠΑΟΚ δεν έπαιζε στη θέση του, για το πόσο χάλια ήταν στο η ομάδα πρώτο μισάρο δεν τέβαμε, τον ναι, μισθέρω. Όχι Γρηγόρη μου. Σήμερα ξεκίνησες, ναι. Ξεκίνησες με τα μαϊμού μπέναλτι και ποιος είναι ο καλύτερος βουτυχτής. Όταν εφηγε, συγχώρεσαι με. Για να... Προσανατολίζεις, λοιπόν, αυτό που λες, μου όπως θέλεις. Αυτό που λες, όχι, ναι. Δεν έγινε με πονηράδα, σου απαντάω επειδή ξέρω ότι έχεις καλή προαίρεση. Ναι, δεν ναι. Έγινε με πονηράδα, έχεις δίκιο, αλλά δεν έγινε με πονηράδα. Δεν έγινε, δεν είχε δηλαδή τακτική όλο αυτό. Να τελειώσω, να τελειώσω. Λοιπόν, όχι, έχει πολλές φορές το κάνω ηθελημένα. Έχει φορές, το λέω εγώ. Κάνω. Σήμερα δεν είχε κανένα τέτοιο. Ούτε για πλάκα. Ο λόγος ήταν ότι δεν σφυρίχθηκε ένα πέναλτι. Σφυρίχθηκαν ναι. 4. Και για να καταλήξω. Για ξεκάρφωμα, για να βγαίνει η κάμπια και κάθε κάμπια και να σου λέει. Το ξέρω, είσαι. Το ξέρω, να τελειώσω, αυτό. Να τελειώσω. Ναι. Ότι είσαι μέρος του συστήματος. Σφυρίζουν πέναλτι υπέρ σου, υπέρ του Ατρόμητου, υπέρ του Παζιάννα. Για να μας βγάλουν μαλάκες τους διαιτητές, να το πω έτσι, χύμα και τους βαλάτε. Κατάλαβες εγώ, γιατί γυρνάει το μυαλό μου. Τα κατάλαβα και σε λέω και το άλλο. Και δεν γουστάρουν να με περνάνε εμένα για μαλάκα. Υπάρχει όχι. Περίπτωση να ήθελα να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ βάσει των χθεσινών αποτελεσμάτων ή την προηγούμενη Κυριακή. Ο αντίπαλος, ΠΑΟΚ... κοίταξε, μην αφαιρείς το δικαίωμα από τον αντίπαλο οπαδό να στο χρεώνει. Έχει το δικαίωμα να στο χρεώνει. Είναι οπαδός. Έχει το δικαίωμα να στο χρεώνει. Δεν βγήκε όμως ένας αντίπαλος οπαδός όταν με ακυρώσανε τον γκολ του Μπερμπάτο που για μένα... Ρε το κακό σου θέλει, λογικό α, είναι. Α, μπράβο ρε Γρηγόρη. Γι' αυτό είστε αντίπαλοι. Αφού ο αντίπαλος οπαδός μου θέλει το κακό μου, γιατί εγώ δεν είμαι φύλαθλος, είμαι οπαδός. Και καλά κάνεις. Πρόσεξε με, ας αλλάξω. Ειλικρινά, στο έχω πει και σε άλλη φορά που σε πήρα. Σε είπα. Και καλά κάνουνε. Καλά κάνουν και ζητάνε. Αλλά μην προσανατολίζετε, ρε Γρηγόρη, τον κόσμο. Όχι, αυτό ξέχασε το. Αυτό βγάλτε από το μυαλό, εντάξει, ότι έχουμε σκοπό
Δηλαδή την ημέρα που δεν σου μίλησα μετά την νίκη επί του Ντόρτμουντ, δεν είπα κουβέντα, το έκανα επίτηδες, ναι. Εντάξει. Καλά, εκείνο ήταν φως φανάρι, ρε φίλε. Ναι, εσύ σου κόβει όμως. Ο άλλος δεν το κόβει. Μου βρίσκαν τη μάνα, τον πατέρα, το σπίτι, τα παιδιά, ό,τι μπορεί να φανεί. Δεν το καταλαβαίνει τι γίνεται. Εγώ που ήμουν στη θύρα 5, Γρηγόρη, εκεί που ήμουν στη θύρα 5, σου μιλάω, όλο το γήπεδο πετάχτηκε πάνω. Αυτοί που ήμασταν, πιο όλο το γήπεδο βασικά, έτσι όσοι ήμασταν, πεταχτήκαμε, Γρηγόρη, πάνω και είπαμε πέναλτι. Μάλιστα. Άκου τώρα μήνυμα. Γιατί δεν το πιάνει το πνεύμα. Ναι. Γιατί να το χάσει, Γρηγόρη. Έχασε κανένα Φορτούνη. Ο κάθε Φορτούνη στα χρόνια. Είναι όντω σε το πιάνει. Ήθελα το και πανεργασμό στο κάγκελο. Λέω, πάμε στο κάγκελο. Δεν πιάνει το σκεπτικό μου. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γρηγόρη. Η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα είναι μαζί μας. Εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Με Σκόντα, με Kia και Hyundai με 5 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια εντελώς δωρεάν το σέρβις. Δώρα από την εκπομπή και το Στέρι και τον Παλοδήμο. Για τους φίλους ακροατές οι οποίοι θα πάρουν τώρα το αγαπημένο τους Hyundai, το αγαπημένο μοντέλο Hyundai, και θα έχουν ευκαιρία 2 χρόνια να μην βάλουν το χέρι στη τσέπη για τα σέρβις. Εντελώς δωρεάν τα πάντα. Και λάδια και μπουζιά και εργατικά και όλα. Το παίρνεις και φεύγεις. 596-596 στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών. Παρακαλώ. Τώρα, Γρηγόρη. Γεια σου, φίλε μου. Μαζί μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, κύριε Νίκο Παπαδόπουλε και κύριε Τούντορ, δεν απευθύνεστε στις γαλοπούλες, ούτε σε άλογα με παροπίδες. Οι δηλώσεις σας μετά το τέλος του αγώνα και των δύο ήταν εντελώς άστακες. Δεν θέλω να τις θυμίσω, γιατί ας ανοίξουν στο ίντερνετ να ακούσουν τι είπαν και οι δύο. Και ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Τούντορ. Λοιπόν, πάμε στο δικό μου που αφορά τον Νίκο Παπαδόπουλε. Κύριε Νίκο Παπαδόπουλε, έχεις αδικήσει κατάφορα τον Γκάσο σαν δεξί μπακ, τον Μπουρτουλίδη με 2,90 λεπτό σαν αμυντικό χαφ, τον Λούκινα σαν σεντερφόρ και τον Τζιλιανίδη σαν εξτρέμ. Πότε επιτέλους. Εν δεν έχει υλικό η Ηρακλής, εν το στερείς κιόλας, δυο αγωνιστική συνέχεια με τον Περόνε δεξί εξτρέμ, γιατί πρέπει να παίζει, γιατί πρέπει να μείνει. Φιλότιμο είναι το παιδί, αλλά δεν είναι η θέση του. Λέω τίποτα ψέματα, Γρηγόρη. Σου αφήνω να βγάλεις τα εζώψυχά σου, δεν μπερδεύομαι. Μα δεν είναι θέμα. Οι 18 βαθμοί, δηλαδή κέρδισε ο Παναθηναϊκός, το κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή σαν να έκανε μια τρύπα στο νερό. Και άμα θέλεις και μαζί. Εύκολα, εύκολα ίσως. Εύκολα ίσως στην πεντάδα. Μα ο Ηρακλής δεν θα βγει πεντάδα γιατί δεν το θέλει, γιατί δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρεται. Θα καταλάβεις ελληνικά. Και δες το από την βαθμό. Ξέρεις πόσες ομάδες έχουν 18 βαθμοί. Τέσσερις. Η Ξάνθη, ο Πλατανιάς, η Βέρεια και ο Ηρακλής. Και οι τέσσερις αυτές ομάδες. Δες τα παιχνίδια τους. Ένα-ένα και θα με πεις ύστερα εσύ άμα είναι σωστά και δίκαια και αντικειμενικά τα παιχνίδια τους. Εσύ πιστεύεις ότι κάτι με αυτό συμβαίνει δηλαδή. Δες τα παιχνίδια τους ένα-ένα. Σε ρώτησα κάτι. Η Βέρεια που δεν μπορεί να κερδίσει την έδρα της και κερδίζει ξαφνικά την Τρίπολη, είναι πρώτη και κερδίζει και εκτός έδρας είναι αίγυπτη. Τον Παδιάννα που δεν ενδιαφέρεται και με λες τον έκανε που βούργια εξάφη. Είναι τα παιχνίδια δηλαδή δεν γίνονται μες στο γήπεδο, γίνονται πιο μπροστά για το στοίχημα. Γιατί πας στο γήπεδο τότε, γιατί τώρα επειδή έχεις ένα μίνι εκνευρισμό και επειδή βγάζεις την ψυχούλα σου και λες, μιλάς στον προπονητή του Ηρακλή σαν να είναι μπροστά σου. Αφού πει. Συγχώρεσαι μου. Όχι, ρε, άλλο θέλω να σου πω. Εφόσον αισθάνομαι εγώ σαν Γρηγόρη ότι είσαι τόσο δηλητηριασμένο, ότι σε εισαγωγικά, δεν σε υποτιμώ με αυτό που λέω, που πιστεύει ότι τα πάντα είναι φτιαχτά και μουσαντένια. Γιατί πα στο γήπεδο, ρε φίλε. Γιατί κάθεσαι και ασχολείσαι με κάτι. Δεν θα πάω. Γιατί ασχολείσαι. Μισό λεπτό. Γιατί η ομάδα τραβούσε. Εγώ λέω ότι αν δεν γινόταν το πέναλτι, ο Ηρακλής δεν έχανε χθες. Εμένα μου κόστησε πολλά λεφτά ο Ηρακλής χθες. Δεν έβαλα πολλά λεφτά. Έπαιρνα πολλά λεφτά. Αν δεν γινόταν Γρηγόρη, ο Ηρακλής θα έχανε. Γιατί ο Ηρακλής δεν πήγε για να παίξει μπάλα, πήγε για τουρισμό. Συγχώρεσαι με. Με τον Μπουκουβάλα, τον καλύτερο παίκτη. Συγχώρεσαι. Δεν γίνεται να τον δηλώνει την τιμωρία του στην φυσική του πατρίδα. Και αυτό πήγε στα αποδυτήρια και είπε ότι δεν θέλω να παίξω εναντίον της πατρίδας μου. Αυτό... Ο άλλος ο Πασάς που σερνότανε γιατί πήγε αδέσα για να παίξει. Δηλαδή πράγματα που τα βλέπουμε και μας κορυβεύουν. Να δηλώσει και στις ανάντρες ότι είναι η πατρίδα μου η ομάδα που με ανέδειξε και δεν γουστάρω να παίξω. Αυτά τα πράγματα γίνονται στον Ηρακλή δηλαδή. Ακούστηκες. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν έπαιξε ο Ζαπάρης. Να είσαι καλά. Ο Ζαπάρης του ανιψιός του πρόεδρου. Να είσαι καλά. Το κάναμε τον Ηρακλή οικογενειακό μαγαζί. Καλώς απόγευμα. Στον επόμενο παρακαλώ.
Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Δεν ακούω τόση ώρα αυτό το πέναλτι, το κάνατε ολόκληρο θέμα. Ποιο πέναλτι, φίλε, τέσσερα πέναλτι μαϊμού. Τέσσερα πέναλτι μαϊμού είναι. Εντάξει είναι, αλλά στη ζωντανή σύνδεση όταν βλέπεις, δεν υπάρχει περίπτωση να πεις ότι είναι μαϊμού. Φαίνεται σαν καθαρό πέναλτι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσύ παοξής. Παοξής είμαι, ναι. Στο πέναλτι του Φορτούνη είπες ότι δεν είναι πέναλτι ή ότι είναι. Ποιο απ' όλα. Το πέναλτι που κερδίζει ο Φορτούνης, όχι το χέρι. Η βουτιά που κάνει. Ναι. Τι είπες εσύ. Στη ζωντανή σύνδεση εγώ δεν το είδα το μάτσο. Εγώ επειδή το έβλεπα και ήμουν στούντιο λέω ότι βουτάει. Βουτάει, είναι όπως βούτυξε την Άρσεναλ. Μπράβο. Όπως το είπα και για τον Ναπολεόνι ότι βουτάει. Στην περίπτωση του Χατζησαΐας. Γιατί έκλασε ο Χατζησαΐας, έκανε μια πφφ και ο Ναπολεόνι βούτυξε. Και του λέει τι έκανε κύριε διαιτητά. Και του λέει αερίζεσαι μέσα στο γήπεδο, ντροπή μέχρι εδώ μείνει στο μεθάνιο. Με συγχωρείς τώρα. Όλα αυτά τα οποία υποτιμούν την νοημοσύνη σου, την νοημοσύνη μου, κάποιον μπορεί να του κόστησε ένα λεφτά στο στοίχημα, οτιδήποτε άλλο, δεν πρέπει να τα αφήσω ασχολίαστα, κατά τη γνώμη σου. Ασχολίαστα, εντάξει, αλλά όχι ολοκληρωμένα. Και όχι, φίλε μου. Το πρώτο που θα ασχοληθώ είναι με το σπίτι μου, με την ομάδα της πόλης μου. Το θέλετε, ρε μάγκες, αυτό. Όταν βλέπω ότι ο Ολυμπιακός το πανηγυρίζει, επειδή εγώ δεν γουστάρω να είμαι έτσι σχέδιο. Αν εσύ γουστάρεις, πες το μου να είσαι. Εγώ σου λέω το δικό μου το θέλω. Εγώ σου λέω το. Άκου φίλε, εγώ σου λέω το δικό μου το θέλω. Δεν στο επιβάλλω, σου λέω το θέλω μου. Αν το εσθενείς, είσαι καλός. Αν πιστεύεις κάτι άλλο, πάλι το λες. Μιλάμε ήρεμα, μιλάμε πιο δυνατά, ανεβάζουμε τους τόνους. Δεν χρειάζεται να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Όχι, ξέρεις τι, φίλε. Αλλά τέσσερα, εγώ στα 40 χρόνια που παρακολουθώ, όσο μπορώ να παρακολουθώ ποδόσφαιρο, τέσσερα απέναντι σε μια αγωνιστική που δεν υπάρχουν ποτέ, δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι, συγγνώμη. Και πιστεύω το κάνω για ξεκάρφωμα, το λέω. Τι να πω, απλώς πήρε ο Ηρακλειδέας, αυτός που παίρνει συνέχεια. Ο Ηρακλειδέας έχει τον καημό του. Όχι, όχι, ξέρεις τι, και λέει, κλαίτε, λέει, σπαοξίδες ότι δεν σας δώσει. Μα ίσα ίσα, κλαίτε εσείς οι Ηρακλειδείς που δεν δώσει και παίρνουν στο Ρωμάνο, όπως το λένε. Στον Ναπολεόνι. Στον Ναπολεόνι, μπερδευτήκαμε, ρε, γίναμε κουλουβάχατα. Στον Περόνε. Περόνε, ναι, Περόνε, πώς το λένε. Ήταν πέναλτι, τι γνώμη έχεις. Το είδες. Το είδες. Αυτό το χέρι που χτυπάει αυτή. Όχι το χέρι, όχι το χέρι. Που τον ανατρέπει από πίσω το χέρι δεν είναι πέναλτι. Δεν έχω γνώμη πάνω στο χέρι. Δεν θυμάμαι. Να σε καλά, ρε Θείο. Να σε καλά. Να σε καλά, ευχαριστώ. 17-57 Αλμασρί Ασουάν. 3-2 άστο ημίχρονο εκεί. 17-61 Καλυθέα Ολυμπιακός του Βόλου. 0-0. 17-62 Παναχαϊκή του, με τον Απόλλων Σμύρνης του Μπάμπη. Του Χαραλάμπη. 0-1. Και το παιχνίδι το οποίο θα έλεγε 8-0, 17-63 Πανελευθυνιακός ΑΟ Χανίων, Κίμωνας Κουλούρης, δεν κουνιέται φίλο. Α, και κάτι άλλο. Κοντέ, ο Αγροτικός Αστέρας είναι του τραυλού. Εντάξει, να μάθετε να το προφέρεις σωστά όταν μιλάς για τις μεγάλες κατηγορίες για το Champions League της Ελλάδος. Παρακαλώ στο τελευταίο. Καλησπέρα. Ναι. Κλείς το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ. Μισό. Μ' ακούτε τώρα. Βεβαίως. Ναι, γεια σας. Από τον Πολύκαστρο παίρνω. Καλώς τον. Είμαι ο ψαράς της γειτονιάς σας, αγαπητέ Γρηγόρη. Είστε ο ψαράς γειτονιάς μου. Ναι, ναι, του Σαββάτου. Ποιος από όλους. Ο ψαράς, ο τελευταίος που σε χαιρετάει. Ο τελευταίος που με χαιρετάει. Που λοιπόν κάνεις παρέα με τον Γιώργο. Τον Καραΐσκο. Εγώ είμαι, εγώ. Εσείς. Λοιπόν, πρώτα θα πρέπει να πω για την μιζέρια του Παοξή. Τέτοια μιζέρια δεν νομίζω ότι έχει άλλος φύλαθλος στην Ελλάδα. Εσύ κάνεις μια εκπομπή, καλά κάνεις, την κάνεις πολύ σωστά, βρήκες ένα θέμα. Λοιπόν, αναγάγαμε το πέναλτι του Τζαβέλα σε μείζον θέμα. Τα πέναλτι, λοιπόν, συγχώραμε. Το πέναλτι, αυτό τα, το οποίο δόθηκε. Τα πέναλτι, όχι του Τζαβέλα, τα πέναλτι. Όχι, εγώ μιλάω για το πέναλτι το συγκεκριμένο για το οποίο κάποιοι παοξίδες είπαν ότι έπρεπε να το χάσει κιόλα. Λοιπόν, πέναλτι λέω εγώ γιατί δεν θα κάνω τον παντογνώστη, αλλά το ποδόσφαιρο το γνωρίζω πιο καλά και από αυτόν που το έγραψες.
Λοιπόν, πέναλτι είναι αυτό που δίνει ο διαιτητής. Και δεν είπα ποτέ τι έδωσε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, σε όποιον έδωσε. Λοιπόν, δόθηκε ένα πέναλτι το οποίο το είδαμε 5 φορές στο replay στην τηλεόραση και αποφανθήκαμε ότι ήταν ή δεν ήταν. Λοιπόν, το θέμα μας δεν είναι το πέναλτι του. Το αν ήταν ή όχι. Ακριβώς. Το θέμα μας είναι ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια, κάποιοι χάσαν πράγματα, όχι ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης, επειδή σε βλέπω και σε βλέπω και με την οικογένειά σου και σε χαίρομαι και σε εκτιμώ παραπάνω από πολλούς ανθρώπους για αυτό που είσαι. Λέω λοιπόν ότι το ποδόσφαιρο εδώ στην Μακεδονία θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν προσπάθεια. Ο Σαββίδης, ο Καρυπίδης, ο Παπαφανσάκης. Πρώτος επειδή... και καλύτερος Σαββίδης. Πρώτος, η αλήθεια. Όχι, εγώ επειδή είμαι παοξής τον αφήνω τελευταίο το Σαββίδη. Έχεις 30 δευτερόλεπτα, σου ζητάω συγγνώμη γιατί... Θα τελειώσω. Θέλω λοιπόν να πω ότι καλύτερα από εμάς που είμαστε οι φίλαθλοι ή οι οπαδοί του παραπέντε, ξέρουμε αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, βάζουν λεφτά, κάνουν τους προπονητές. Λοιπόν, και νομίζω ότι ξέρουν πιο καλά από εμάς και το 3-5-2 και ποιος θα πρέπει να παίζει και αν θα παίζει ο Βέλιος ή ο Μπερμπάντος. Οποιοςδήποτε λοιπόν, ποδοσφαιριστής. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει να αφήσουμε και να βλέπουμε την ομάδα μας όπως πάμε και βλέπουμε το θέατρο. Να και όπως πειραζόμαστε στη λαϊκή. Να το αγαπάμε. Να εντάξει. Το πούμε για να το κλείσουμε όπως στη λαϊκή πειραζόμαστε. Εσύ είπα, οξύ, εγώ Ηρακλή πιο κάτω Αριανός και βάλουμε στοίχημα τις αρδέλες, τις τσιπούρες. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Είναι το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι πολύ. Καλές γιορτές. Να έχεις υγεία. Να έχεις υγεία. Να έχεις υγεία. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η Αφή Κωνσταντινίδη, όπου μπορείτε να βρείτε όποιο διαλεκτικό θέλετε. Και νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο να πάρετε όποιο ανταλλακτικό θέλετε και με 2 χρόνια εγγύηση, παρακαλώ. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά το 3ο ημίχρονο με Δημήτρη Κανελάκη, Κυριάκο Κίτσο και Τάνια Δήμου. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει το πούντο το δαχτυλίδι. Καλά ρε χαμένο κορμί, σε φωνάζω και αλήτη. Μου λες να μιλήσω για τις μετροαγγελίες. Πού είναι ρε, το χαρτίρι μου, το φάγατε? Κάποιος μου το έφαγε. Και δεν είναι και ο φαλακρός, το χρέος. Βγαίνω καραγιός μόνος μου. Λοιπόν, να σας πω ότι τώρα οι μετροαγγελίες κυκλοφορούν από την εφημερίδα Metrospor με απίστευτες προσφορές. Μπορείτε να βάλετε εντελώς δωρεάν τη δικιά σας αγγελία και να έχει την προβολή που δεν φανταζόσαστε ποτέ από όλο τον κόσμο, από το όλο αναγνωστικό κοινό της Metrospor. Και φυσικά για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να βάλουν την αγγελία του γάμου τους, είναι 12 ευρώ δώρο, 12 ευρώ η αγγελία του γάμου και έχετε δώρο ένα χτένισμα, δεν θυμάμαι το κομμωτήριο όμως, βαράτε με και ας κλαίω. Λοιπόν, από τυχόν η Μαρίνα έχει πεθάνει να γελάει. Τι με κοιτάς τραχαμένο, νόμιζα ότι το είχα το χαρτί, νόμιζα. Και νόμιζα ότι πρέπει να μείνω κι άλλο, να πρέπει να φύγω. Γεια σας.